Εδώ στην Ελλάδα κουβεντιάζουμε πολλές πράγματα τα οποία έχουν λίγη ιστορία. Αλλά για κάποιο λόγο μας αρέσει να τα ομφαλοσκοπούμε, να τα ξανασκεφτόμαστε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Από εκεί και πέρα, κρατικές επιχειρήσεις προέκυψαν συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επειδή σαν μια αναπτυσσόμενη, μια μικρή φτωχή χώρα της Ευρώπης, η οποία απέκτησε την εθνική της συγκρότηση και δεν υπήρχε καμία υποδομή, δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε φυσικά τηλεφωνία, δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε ηλεκτροδότηση και ήρθαν κάποιες μεγάλες εταιρείες από μεγάλες χώρες με μεγάλες οικονομίες και δημιούργησαν αυτά τα δίκτυα υποδομών. Αυτά όμως ήταν μονοπόλια. Δεν ήταν κάποιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον όπως το σημερινό, της ελεύθερης οικονομίας, του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο, φυσικά εφόσον αυτά τα μονοπόλια είχαν καταχρηστικά κέρδη, διότι πάντα ένα μονοπόλιο είτε είναι ιδιωτικό είτε δημόσιο είναι καταχρηστικό και λειτουργεί σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ήρθαν οι κυβερνήσεις και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της εθνικοποίησης της οικονομίας για την ανασυγκρότηση μετά τον πόλεμο, πήραν όλες αυτές τις εταιρείες στα χέρια του κράτους. Αυτό ήταν το πρώτο κύμα δημιουργίας κρατικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Τότε η ΔΕΗ έγινε το 1950. Ο ΤΕΚΡΑ κρατικοποίησε το 1950. Ήταν η αγγλική Power, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την οικονομική ιστορία. Με τον ΝΟΤΕΡ το ίδιο. Προπολεμικά ήταν πάλι η Deutsche Telekom, που λέει ο αγαπητός φίλος του, ότι σήμερα υπάρχει η Deutsche Telekom. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η κρατική επιχείρηση είναι το αποτέλεσμα μιας ανομαλίας. Δεν είναι μια φυσική εξέλιξη. Ότι ξαφνικά αποφασίσαμε ως κράτος ή κάποια κράτη αποφάσισαν ότι ο βέλτιστος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας τους είναι με τις κρατικές επιχειρήσεις. Μετά το δεύτερο κύμα κρατικοποιήσεων στην Ελλάδα, όπως όλοι ξέρετε, ήρθε τη δεκαετία του 70 με τη γνωστή σοσιολομανία, όπως χαρακτηρίστηκε τότε εκείνη η διαδικασία κρατικοποίησης επιχειρήσεων που εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και στη συνέχεια, εμείς σε μικρότερο βαθμό θα έλεγα, απλά στη συνεχίσαμε. Εμείς μια επιχείρηση κρατικοποίησαμε, εμείς ενώ το ΠΑΣΟΚ που προέρχομαι πολιτικά. Ο ΑΕ ήταν η συνέχεια Μητριάδη των προβληματικών επιχειρήσεων. Υπήρχαν όλες από το 1999. Δεν δημιουργήθηκε καμία από αυτές τη δεκαετία. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα τώρα να τα εξηγήσω γι' αυτό πώς προέκυψε το ρωτάρι. Λοιπόν, αλλά και αυτή όλη η προσπάθεια ήταν μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που προέκυψε στο μεταπολεμικά στην Ευρώπη, με την πετρελαϊκή κρίση, με την κατάργηση του συστήματος του χρυσού του Bretton Woods από το 1974 και μετά, το οποίο μετέφερε τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό. Ούτε αυτό ήταν λοιπόν μια εξέλιξη μέσα σε συνθήκες ομαλότητας ή ότι ο Καραμαλής αποφάσισε ή ο Παπαντρέων πότερα ότι έτσι θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν η διαχείριση μιας κρίσης. Προφανώς, εφόσον πενταπλασιάστηκε η τιμή του πετρελαίου, τα επιτόκια εξεψεύτηκαν ξαφνικά από το 3% που ήταν στις αρχές δεκαετίας 70 στο 21, οι μισές επιχειρήσεις μπήκαν σε καθεστώς χρεοκοπίας. Και οι κυβερνήσεις, προκειμένου να έχουν χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι θα βρίσκονταν στον δρόμο, λειτουργήσαν άμεσα, λειτουργήσαν προσπαθώντας να σβήσουν μια τεράστια πυρκαγιά. Έτσι κρατικοποιήθηκε, έτσι δημιουργήθηκαν, ήταν το δεύτερο κύμα κρατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως η Ολυμπιακή και όπως σε πολλές άλλες μικρότερες, όπως η Softex και τα λοιπά που μπήκαν στον οργανισμό που είπε ο Μιλιάδης με συγκρότηση επιχειρήσεων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είχαμε φυσικά δείγματα γραφής τα οποία αναφέρθηκε ο Μιλιάδης στο πώς το κράτος ανταποκρίθηκε σε αυτή την κρατικοποίηση όλων αυτών των, σαν manager μάλλον, μετά την κρατικοποίηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Και όλοι ξέρουμε ότι απέτυχε εκτρά. Και ένας σημαντικός λόγος που βούλιαξε η χώρα είναι αυτός. Διότι όταν αντιμετωπίζεις την οικονομική χρήση απλά φορτώνοντας τα πάντα στο κράτος και ουσιαστικά δεσμεύεις κοινωνικούς φόρους, οικονομικούς φόρους στο να συντηρείς επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν βιωσιμότητα, δεν είναι παραγωγικές, δεν είναι ανταγωνιστικές, κάποια στιγμή προσθέτεις χρέη και κάποια στιγμή φτάνεις στο αδιέξοδο που φτάσαμε. Μαζί με όλα
Μαζεύεις χρέη, μαζεύεις παραμύθια, μαζεύεις μπαρούφες, μαζεύεις ψέματα και φτάνεις στο αδιέξοδο που φτάσαμε. Καλησπέρα σε όλους, είναι το Υπό από το Μούση, σε άλλο ένα The Barber Shop. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι για το οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί έχουμε μιλήσει για παράδειγμα για την Droyhand, της οποίας την αναβίωση ζούμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε μιλήσει για το Taiped, που είναι η αναβίωση της Droyhand. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για το τι συμβαίνει ή κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει για τις ιδιωτικοποιήσεις, και η προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με το νερό ήταν μέσα σε άκρες σε ένα τέτοιο, ας πούμε, κλίμα. Και σήμερα σε αυτό το κλίμα θα κινηθούμε, γιατί πέρα από όλη την μπουρδολογία της κάθε ημέρας και του κάθε timeline που ο καθένας δέχεται, καλώς ή κακώς θα πρέπει λίγο να κρατάμε και την προσοχή μας στα πραγματικά σημαντικά, τα οποία κατά τη γνώμη μας πραγματικά σημαντικά είναι αυτά που συμβαίνουν όσο εμείς ασχολούμαστε με όλα τα άλλα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο φώναξα σήμερα τον Αλαξιάρχη, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα μαζί με τα παιδιά του Radio Bubble για τις ιδιωτικοποιήσεις. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά κείμενα και πάρα πολλά στοιχεία αποσταρισμένα στο Radio Bubble News. Γεια σου αγαπητέ Αλαξιάρχη, υπερπάντων των γαλαξιών. Καλώς σας βρήκα στον Μπαρμπέρικο. Τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπω το μαλλί είναι μακρύ. Είναι, ναι. Βλέπω. Είναι μακρύ, ναι. Το μαλλί. Εγώ μυστικά ζήτησα από το κοντρόλ να ανοίξει λίγο το κάδρο, να κόψει λίγο, αλλά δεν μου το είπε. Δεν μου το έκανε. Ψέματα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα πράγματα, ρε φίλε? Πρώτα απ' όλα, αυτοί τι λέγανε τώρα? Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι δεν την έκανα εγώ την έρευνα. Την έρευνα την έχει κάνει όλη η ομάδα. Πολλοί κόσμοι, τέλος πάντων, μέσα, ναι, από το Radio Bubble News. Έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις λόγω των αλλαγών των κυβερνήσεων και λόγω των αλλαγών και στα προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων. Τέλος πάντων, σκοπός μας ήταν να δούμε λίγο τους μύθους. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι πρόκειται να γίνει. Ναι, ναι. Ποια είναι η λίστα των ιδιωτικοποιήσεων. Και βέβαια να δούμε λίγο το πώς αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος, ο ανύπαρκτος ουσιαστικά δημόσιος διάλογος, ο οποίος γίνεται μέσα από τις τηλεοράσεις με διδαχές και με, όπως είδαμε και στο βίντεο ενδεχομένως, με στυλ λίγο εκκλησιαστικό. Ναι, ναι, ναι. Μπουρδολογίες βέβαια παρόλα αυτά. Μπουρδολογίες, ναι, μπορεί να πει καθένας μπουρδολογίες. Η τηλεόραση ούτως ή άλλως έχει μπουρδολογίες, αλλά το κακό είναι ότι ακόμα και οι άνθρωποι, οι οποίοι, εγώ μπορώ να δεχτώ την άποψη του. Υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αρκεί να αναπτύσσονται με επιχειρήματα τα οποία θα έχουν και μια λογική οικονομική βάση και μια ιδεολογική βάση. Ναι. Έτσι. Δεν έχω κανένα. Ανοιχτό σε όλα. Έτσι. Δεν έχει σημασία να συμφωνούμε. Και η αρχική επιλογή ήταν ουσιαστικά να αποδομήσουμε την άποψη που λέει ότι αν δεν ιδιωτικοποιηθεί το σύμπαν, θα καταστραφούμε. Ναι. Αυτή ήταν. Φτάσαμε στο κλείσιμο αυτής της έρευνας, η οποία δεν έκλεισε, απλώς θα συνεχίζεται. Έκλεισε ένα μεγάλο μέρος. Ακριβώς. Έκλεισε αρχή της. Ένας μεγάλος κύκλος, ναι, και διαβάζεται, τέλος πάντων, αυτόνομα, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Πριν από 15 περίπου μέρες. Τα κείμενα είναι πάνω στο news.radiobubble.gr. Σε ό,τι αφορά το βίντεο που ξεκινήσαμε, είναι από μια εκδήλωση που είχε οργανώσει το περιοδικό Unfollow. Με θέμα της ιδιωτικοποίησης, ένα debate, τέλος πάντων, στο οποίο, όπως είδαμε, ήταν από την πλευρά των ιδιωτικοποίησεων, εκτός των άλλων, τέλος πάντων, ήταν και οι δύο γόνοι πολιτικών, ναι, ναι, οικογενειών. Το βίντεο μπορεί να το βρει κάποιος και στο. Δεν ξέρω, το Unfollow πρέπει να το έχει ανεβάσει. Εγώ από το λογικά, YouTube, ναι, το ή στο site του ή στο κανάλι του YouTube του. Είναι 3 ώρες συνολικά. Α, είναι όλο το. Είναι απολαυστικό, τέλος πάντων. Ο μιλητής στο βίντεο που είδαμε ήταν ο γιος του αείμνηστου του Μένιου του Κουτσόγιωργα, ο οποίος πέρασε ένα φεγγάρι από το ΠΑΣΟΚ με την αξία του, υποθέτω. Πήρε όλη την υπόθεση Pampers στην πλάτη με το θάνατό του, με έναν τρόπο. Μιλάω για το γιο. Για το Μένιο δεν θα ήθελα να μιλήσω, γιατί ο άνθρωπος έχει πεθάνει και πέθανε πάνω στο εδόλιο. Αυτό, μπορεί να ήταν ποιος θα είναι. Είναι λίγο δεν βαρύ. Θα ήθελα, τέλος πάντων, εγώ να μιλήσω. Είναι βαρύ. Έχει περάσει ο γιος Κουτσόγερος από το Πασόκ, Έχει περάσει για κάποιο φεγγάρι, έχει περάσει και έγινε και,
και βουλευτής. Ήδη έχω σχόλια στο Twitter ότι όντως θέλω κούρεμα. Εντάξει. Κανόνισε μετά με το κλείσιμο της εκπομπής. Ωραία. Λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν, αυτή είναι κάποια αναγεννημένη κατά την άποψή μου έτσι, αυτή η φουρνιά παιδιών, γόνων, πολιτικών και ο Βαρβιτσιώτης το ίδιο πράγμα είναι. Οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια γυάλα, φύγανε από τη γυάλα του σπιτιού τους, πήγανε στη γυάλα του πανεπιστημίου, το οποίο πανεπιστήμιο είναι σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού που φτιάχνει μελλοντικούς ηγέτες. Ναι. Έτσι, και που μετά τους δέχεται για να διδάξουν τους επόμενους μελλοντικούς ηγέτες, με βαρύγδουπα ονόματα. Έτσι είναι, ανατροφοδοτούμενη έτσι, διαδικασία. Ανατροφοδοτούμενη, βλέπε Χάρβαρντ, Γεωργάκης Παπανδρέου, Γιώργος, συγγνώμη, Παπανδρέου. Και βγήκανε στη συνέχεια και ξαναμπήκανε σε ένα περιβάλλον γυάλας. Έτσι, στην ζωή τους, υποτίθεται ότι όλοι αυτοί είναι επιχειρηματίες, επιτυχημένοι, αλλά τι είναι, παίρνουν μια πελατεία έτοιμη, φτιαγμένη από το σπίτι. Άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως, ακόμα και αν εσύ δεν είσαι πολιτικός, αλλά είναι ο πατέρας και όλος το σόι, ξέρει ο πελάτης ότι ναι, έρχομαι σε ένα που είσαι ωραίος, αλλά τον μπαμπά σου εγώ θέλω, γιατί έχω άλλη μπίζνα από πίσω που έτσι. Με ενδιαφέρει. Και πλασάρονται λοιπόν όλοι αυτοί ως η επόμενη γενιά της διανόησης. Ή και... της ανοησίας. Ναι. Και τελικά καταλήγουν στην ανοησία ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι αυτοί είναι ανόητοι, αλλά τέλος πάντων, όταν φαίνεται ότι μεγαλώνει σε μια γυάλα. Φαίνεται ότι μεγαλώνει πολύ ναι. Πέρα. Όπως είδαμε στο βίντεο, προσπαθούσα να μας πείσει ουσιαστικά ότι οι επιχειρήσεις, ότι το μοντέλο που είχαμε πριν το 40 ήταν το υγιές, δηλαδή ότι στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο λειτουργούσε κάποτε ο ανταγωνισμός και για κάποιον λόγο. Πριν από αυτό το βίντεο είχε πει ότι έφυγε ο πόλεμος και ότι τέλος πάντων το είπε και στο βίντεο αυτό ότι η ανομαλία του καπιταλισμού, ότι οι κρατικές επιχειρήσεις ήταν ανομαλία του καπιταλισμού. Μετά παρακάτω λέει πάλι ότι αναγκαστήκαμε να πάρουμε τη δεκαετία του 70 τις προβληματικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και αυτό ήταν μια ανομαλία του καπιταλισμού. Τέλος πάντων, αυτός ο καπιταλισμός είναι αυτός... γεμάτος ανομαλίες και έρχεται το κράτος για να διορθώσει τις ανομαλίες του καπιταλισμού. Και όχι μόνο αυτό. Και μετά το βάραμε γιατί είναι κακό το κράτος. Έτσι. Και δεύτερον, πάμε και παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας να σώσουμε κάτι επιχειρήσεις, έτσι, ας πούμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί και καλόκαρδοι. Ή υπάρχει κάποιος στην επιχείρηση που έχει μιλήσει με κάποιον στην κυβέρνηση που έχει κανονίσει να κτλ. Κτλ. Γιατί εγώ από όλες αυτές τις ανομαλίες που υποτίθεται ότι μπορεί να έχει ο καπιταλισμός και που μπορεί να οδήγησαν τις επιχειρήσεις αυτές στο φαλιμέντο, δεν είδα κανένα να παίρνει μια ευθύνη και να γίνεται ένας έλεγχος στα βιβλία των επιχειρήσεων αυτών, να δουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά, σε ποιες offshore βρίσκονται, ποιανού είναι η offshore και πάει λέγοντας. Ποτέ δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Πάντα υπήρχε όλη αυτή η επικοινωνιακή κατάσταση της προβληματικής που πρέπει να σωθεί για να σωθεί ο κόσμος κτλ. Κτλ. Που μπαίναμε στη διαδικασία να βάζουμε μπροστά ένα κόσμο, έτσι. Ο οποίος τελικά πάνω του έπαιρνε όλο το βάρος της επικοινωνίας, γιατί ο τάδε επιχειρηματίας και το τάδε διοικητικό συμβούλιο είχαν μαζέψει όλο το χρήμα από το ταμείο. Αν πάμε πολύ πίσω, δηλαδή το θέμα των προβληματικών που δεν το έχουμε πιάσει καθόλου και ενδεχομένως καλώς δεν το πιάσαμε, είναι τεράστια ιστορία για το ποιοι εξυπηρετήθηκαν, ποιες εταιρείες πήραν, ποιοι εξυπηρετήθηκαν, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί μετά. Έτσι. Και αν θες να πάμε και ακόμα παραπίσω περί της ανομαλίας, αν θέλεις, που λέει του. Των κρατικών επιχειρήσεων και της υγείας του ιδιωτικού κεφαλαίου και του ανταγωνισμού, καλό θα ήταν να φτάσουμε κάποια στιγμή. Κάτι δεν το είχε αναλύσει κανείς, την γινόταν στη Χούντα. Α, καλά. Η μοιρασιά ήταν εκεί. Ακριβώς. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Ακριβώς. Ποια ήταν τα ατζάκια που δημιουργήθηκαν. Έτσι. Πώς κάνανε business στη συνέχεια, πώς φτιάχτηκαν τότε οι νόμοι ουσιαστικά για να αναπτυχθούν αυτοί. Και συνέχεια ήρθε το κράτος, με αφού δηλαδή η Χούντα έφτιαξε τους νόμους, έφτιαξε τα ατζάκια αυτά, ήρθε το κράτος ως πελάτης. Αυτών των τζακιών. Μα βέβαια. Οι οποίοι με βάση τους νόμους που είχε φτιάξει η Χούντα, εννοείται ότι τους άλλαξε κανείς. Όχι βέβαια. Μια χαρά είναι. Μου θυμίζει την περιβόητη φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπουλου βγαίνοντας από τη βίλα του Αριστοτέλειο Νάση και την πάρα πολύ καλή χειραψία που κάνει ο Παπαδόπουλος σαν χεσμένο γατί μπροστά στο μεγιστάν τον αυτοδημιουργητό και τα σχετικά. Είναι ακριβώς η εικόνα αυτή, είναι ακριβώς η οπτικοποίηση όλων όσων λες πρακτικά. Εγώ θα θέλω να πάμε λίγο σε ένα από τα κομμάτια του. Γιατί θα έχουμε λίγο για οδηγό μας την έρευνα που έχετε δημοσιεύσει στο Bubble. Πάμε λίγο στο κομμάτι που λέει 20 χρόνια από κρατικοποίησης, διότι έχει πάρα πολύ ψωμί από την άποψη ότι βάζεται σε bullet μια περίοδο από το 1991 μέχρι και το 2009. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αν θα βάζαμε τα λεφτά κάτω και κάναμε τη σούμα,
σε 20 χρόνια αποκρατικοποιήσεων το κράτος πρακτικά εισέπραξε ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι παραπάνω από 25-26 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί γύρω στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, όπου βέβαια έδωσε, ακούστε λίγο εταιρείες. Έτσι, μιλάμε, ξεκινάμε από την Τράπεζα Πειραιώς που μεταβιβάζεται σε όμιλο επενδυτών υπό τον Μιχάλη Σάλα. Έχουμε ένα γράφημα, αν μπορούμε να το ρίξουμε, που φαίνεται ουσιαστικά αυτά τα έσοδα του κράτους από τις ιδιωτικοποίησεις, από τις αποκρατικοποίησεις από το 1991 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε... Έχουμε αρχικά το σχήμα των μετοχοποιήσεων, που είναι το σκούρο, έτσι. Ναι, ναι. Υποτίθεται μάλιστα τότε είχε πλασαριστεί, έτσι ξεκινήσαμε, τη δεκαετία του 90, ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει προς το κοινό, προς... Αφού επενδυτή ήταν ο Έλληνας, βάζανε... άρα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τη βάζανε χρηματιστήριο πρακτικά. Ακριβώς. Και εμφανίστηκε στο σοσιαλιστικό. Ο Σιμίτης έτσι το πλάσανε. Τι άλλο, θέλετε κοινωνικοποιώ τις επιχειρήσεις, γιατί εντάξει, πάντα από το χρηματιστήριο να γίνεται ιδιοκτήτης. Ωραίο. Λαϊκής βάσης. Λαϊκής βάσης. Είναι αυτό που λέει η οικογένεια Βαρδινογιάννη για την ΑΝΕΚ, ότι είναι η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης. Και το 49%, όχι το 50% κάτι, όχι το 49%, το 49% είναι της Βαρδινογιάννης της συζύγου. Ναι. Υπάρχουν και άλλα 2-3, κάτι σαν 4-5% σε κομμάτια που είναι στις offshore των Βαρδινογιάννεων. Και λέει ότι είναι η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης και το λέει και στο site Βαρδί Πλατή. Προφανέστατα. Έτσι. Έχει είναι πολύ... μεγάλη οικογένεια το Βαρδινογιάννη, έχω λαϊκή βάση λοιπόν. Και λαϊκή οικογένεια. Είναι ακριβώς αυτό το μοτίβο. Έτσι. Έχουμε το 96 βέβαια τη μετοχοποίηση ΟΤΕ, την περιβόητη, που ήταν και λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας των πρώτων ψηφιακών κέντρων. Ακριβώς. Μεγάλο όριο. Επισοκράτη, Κόκαλη και τα σχετικά. Εδώ να πω κάτι με αφού πει στη λίστα, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για το θέμα του ΟΤΕ. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε όλα τα υπόλοιπα τα τραπεζικά, όπου έχουμε πώληση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, έχουμε δεύτερη και τρίτη μετοχοποίηση ΟΤΕ, μετοχοποίηση ΔΕΠ. Τράπεζα Μακεδονίας Τράκης τη δίνουν στην Πειραιώς, την Τράπεζα Κρήτης τη δίνουν στη Eurobank, τη μετοχοποίηση της Olympic Catering, τη μετοχοποίηση της Γενικής Τράπεζας, δύο ρίγες Κορίνθου, κτηματική εταιρεία δημοσίου, έτσι, μετοχοποίηση, η ΔΑΠ, οργανισμοί αποχέτευσης και ίδρυψης Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΠ και τα σχετικά, μετοχοποίησεις αυτά, όπου ούτως ή άλλως μπήκαν πάρα πολλοί επενδυτές, θεσμικοί, διεθνείς και τα σχετικά, και όλα αυτά συνέβησαν το 1998. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά στην αυτοκρατορία Σιμίτη. Είναι το 1996 την πρώτη χρονιά. Εννοώ σε επίπεδο οικονομικό και μεταρρυθμιστικό, εξυγχρονιστικό. Υπάρχει ένα κομμάτι, 1993-1995, μέχρι πεθαίνει ουσιαστικά ο Ανδρέας Παντρέου, όπου εκεί έχει μπει, βρισκόμαστε σε μια παρόμοια περίοδο με τη σημερινή, πτωχευμένη, όποιος θυμάται, όποιος έχει γεννηθεί τέλος πάντων και θυμάται την περίοδο Μητσοτάκη, το περίφημο 0-0 ίσον 17, δεν είναι αυτοί οι στότες που έδινε ο Μητσοτάκης προκειμένου για να σωθεί η οικονομία, ήμασταν πρακτικά πτωχευμένοι. Ο Παπαδόπουλος, ο Αλέκος Παπαδόπουλος τότε που ήταν υπουργός οικονομικών, έκανε εκεί τα θαύματά του σε ό,τι αφορά τις λογιστικές και την πρακτική. Έτσι, μην του αφαιρέσουμε points για το ότι κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Απλώς με τον τρόπο που σταθεροποίησε, ουσιαστικά έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία. Και έτσι, να αποδεχτεί αυτό το μοντελάκι, το οποίο είναι το πρώτο μοντέλο ιδιωτικοποίησεων. Δηλαδή, να τα περάσουμε όλα στο χρηματιστήριο. Ξέρουμε τι έγινε το 99 στο χρηματιστήριο συνέχεια. Έτσι. Αυτό είναι, αν θέλεις, ο προάγγελος του 99 αυτό που βλέπεις εδώ πέρα. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, γιατί κατάφεραν να μετοχοποιήσουν τις εταιρείες έτσι, ώστε να χάσουν χρηματιστηριακή αξία στη βουτιά και στη συνέχεια να μπορέσουν να τις πουλήσουν σε αυτούς που είχαν ήδη συμφωνήσει σε χαμηλότερη αξία λόγω της χαμηλότερης χρηματιστηριακής αξίας. Ακριβώς. Ήταν τρελή μπιζνάρα αυτή που παίχτηκε εκεί. Παρ' όλα αυτά, στο χρονικό αυτό βλέπουμε και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα, όπως είναι η ΕΤΒΑ που η ΕΤΒΑ δίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Όλος ο τραπεζικός τομέας ιδιωτικοποιήθηκε. Ήταν η πρώτη φάση που ιδιωτικοποιείται όλος ο τραπεζικός. Εγώ θα έλεγα ότι όλος ο τραπεζικός τομέας τραπεζοπειραιοποιήθηκε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία ο Σάλλας από απλώς διευθύνων μιας τράπεζας κάτω από ένα σχήμα επενδυτών έγινε ένας μεγαλοτραπεζίτης, τρισεκατομμυρίων πια, εντάξει.
Λοιπόν, βέβαια έχουμε και υπόλοιπα. Καζίνο Πάρνηθας, έχουμε ΔΕΗ με το χοπίση το 2003, έχουμε ξανά ο ΠΑΠ, έχουμε και άλλα πακέτα, αφορολόγητο, κατάστημα αφορολόγητων ειδών, ξανά ο ΠΑΠ το 5, διάθεση ενός ποσοστού μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας ξανά το 2006, ξανά ο ΤΕ στην Deutsche το 7. Εδώ θέλει, θα σε διακόψω λίγο, το 2006-2007. Mm-hmm. Το κόλπο του ΟΤΕ με το Βιεννόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει ένα κομμάτι των μετοχών ο Βιεννόπουλος. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μαζί με, την κρατική διαχείριση κρατάνε το μεγάλο πακέτο, με την κρατική διοκτησία κρατάνε το μεγάλο πακέτο, mm-hmm. και κάνουν κλεισμένη δουλειά, η οποία ήταν καλή με την έννοια ότι ήταν ψηλά η τιμή της μετοχής τότε. Ναι, ναι, ναι. Το έβγαλε αρκετό όφελος στο κράτος, αν θέλεις. Mm-hmm. Αλλά εδώ γίνεται η πρώτη μεγάλη δουλειά, ιδιωτικοποίηση μέσω του χρηματιστηρίου με μεσάζοντα. Ο οποίος μεσάζων βγάζει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, έβγαλε πολλά λεφτά για μια αγορά 6 μηνών. Ο Βιεννόπουλος πρακτικά. Με κλειδωμένη τη μετοχή και με αδυναμία στους μικρομέτοχους. Έτσι, να ανταποκριθούν και να πουλήσουν. Δεν μπορούσαν να πουλήσουν. Βέβαια. Έτσι, η Deutsche Telekom ήταν δεσμευμένη να αγοράσει από το κράτος και από το Βιεννόπουλο. Βέβαια. Έτσι, περί καπιταλισμού, ελεύθερης οικονομίας, ναι, 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 ναι. Ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά. Κλειδωμένη μετοχή. Ακριβώς. Και εσείς απ' έξω. Αυτό. Πρόσεχε που. Μερικά χρόνια πριν τους είχαν πει με αυτόν τον τρόπο γίνεται λαϊκής βάσης. Αυτό που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Και ότι μπορείτε να συμμετέχετε και να βγάλετε για κέρδη από το χρηματιστήριο. Μπείτε, ωραία, βάλτε τα ωραία σας λεφτάκια. Εντάξει. Αλλά δεν τους είπε κανείς ότι σε 10 χρόνια εμείς πιθανόν να χρειαστεί να πουλήσουμε. Αλλά πώς να πω, εσείς δεν θα μπορείτε να πουλήσετε. Ναι, ναι. Δεν σας ανήκει. Καπέξτε εκεί, πουλήστε μεταξύ σας. Έτσι. Είναι, μου θυμίζει, επειδή είδα πρόσφατα την παράσταση το μεγάλο μας τσίρκο. Mm-hmm. Μου θυμίζει αυτό το πώς θα τους κάνουμε να νομίζουν ότι το έχουν. Μα θα το έχουν χωρίς να το έχουν. Ναι. Είναι ακριβώς, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μετά την περιβόητη σύμβαση Costco το 2008, mm-hmm. όπου δηλαδή άκουσον ο εμπορευματικός των ΟΛ 50 εκατομμύρια ευρώ. Που 50 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι ένα εξάμηνο διακίνησης. Έτσι, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, Marina Chef. Και τέτοια, και μετά έχουμε MIG. Μετά και έχουμε τεράστιες. Εδώ είναι πλέον αμιγός ιδιωτικοποίησης. Mm-hmm. Εδώ αξίζει να υποθεί μάλιστα σε σχέση με το μύθευμα ότι η Ελλάδα είναι τελευταία Σοβιετία, από το έχουμε ακούσει τόσες φορές. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι η Ελλάδα, ναι, πουλάει επί 20 χρόνια, πουλάει υπάρχοντα. Θα το ακουμπήσουμε τους μύθους, θα τους πάμε έναν έναν. Θέλω να πω εδώ, ναι. Ναι, πριν φτάσουμε μύθους, ναι, ναι. Να τονίσω την προσοχή του κόσμου, γιατί μετά θα φύγει και το διάγραμμα, να δει 2008-2009 τι γίνεται. Έτσι, μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, ξαναλέω, όχι μετοχοποίησης, mm-hmm. ιδιωτικοποίησης, πωλήσεις της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων σε μια περίοδο που πρώτον υποτίθεται ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι διωγγώθηκε το κράτος και γινόμασταν όλο και πιο πολύ κρατικοδίαιτοι και δεν ιδιωτικοποιούσαμε και γι' αυτό ήρθε η καταστροφή και η κρίση. Ναι. Και ότι τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε το μοντέλο της, έπρεπε να έρθει το 2010 και να έρθει το μνημόνιο, η Τρόικα, δεν ξέρω τι εξωγήινη, ναι, να μας βάλουν στον 21ο αιώνα. Έτσι. Εμείς, γι' αυτό λέω, επιμένω να μείνουν ο κόσμος που βλέπει να δει το 2008-2009, ανοιχτό χρωμοκόκκινο, είναι αμιγός ιδιωτικοποίησης. Ιδιωτικοποίησης, δεκατάκια. Είμαστε hipster κράτος. Είμαστε hipster κράτος. Πουλάμε πριν το μάθουν οι άλλοι. Στο χρηματιστήριο γίνεται το μεγάλο πικ το ένα και είναι μετοχοποίησης, mm-hmm. η business του χρηματιστηρίου, και στο καπάκι πριν την κρίση, αμέσως πριν μπούμε στην περίοδο της κρίσης δανεισμού ουσιαστικά, mm-hmm. Τα τεράστια ποσά ιδιωτικοποίησεων. Και που φεύγουν Ολυμπιακοί, φεύγει ο ΤΕ, φεύγουν λιμάνια. Όλα αυτά. Όλα. Ναι. Όλα, και τώρα πάμε τελικά, είναι, πρακτικά πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Ουσιαστικά πάμε στο τελευταίο κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων. Έτσι, γιατί πάμε στα βασικά, πάμε πάμε στα φυσικά μονοπόλια, που δεν το είχαμε ακουμπήσει αυτό μέχρι πρότινος, παρά μόνο με μετοχοποιήσεις. Και πάμε και σε αντισυνταγματικές καθαρά αποφάσεις, yeah. που μας φέρνει αυτό λίγο στο ΤΑΙΠΕΔ. Πάμε σε συνταγματικές αποφάσεις, αντισυνταγματικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν μέχρι και την εκμετάλλευση αγιαλού μόνο με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, έτσι. Αυτό είναι μια τεράστια ιστορία, δεν ξέρω αν θες να περάσουμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Κοίτα, έχουμε 4-5 πράγματα που έχετε γράψει στις συγκεκριμένες παραγράφους που τα έχουμε επαναλάβει και εδώ, αλλά καλό είναι να τα θυμηθούμε. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του 3986 νόμου που περιγράφει ακριβώς τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, όπως περιγράφετε και εσείς στην έρευνα, βλέπουμε ότι στο ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται όλα τα όσα περιουσιακά, οτιδήποτε τέλος πάντων περιουσιακό έχει συμφωνηθεί, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, στην επόμενη παράγραφο βλέπουμε ότι περιέρχονται στο ταμείο κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και το δημόσιο απεκδίεται κάθε δικαιώματός του επ' αυτών. Δηλαδή, αυτό από μόνο του είναι, πώς να πω, ό,τι εμπράγματα και μη δικαιώματα έχει το δημόσιο πάνω σε μια περιουσία που είναι πληρωμένη με φόρους, με κρατήσεις, με δεν ξέρω και εγώ λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, με δάνεια, με ό,τι οτιδήποτε καλούμαστε να εξοφλήσουμε τώρα, το δημόσιο απεκδίεται κάθε δικαιώματός του πάνω σε αυτή την εξουσία. Και βέβαια δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί οποιοδήποτε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο πίσω στον πρώτο ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν σου λέει ότι κοίτα να δεις και να έχεις τα λεφτά αύριο να το πάρεις, δεν στο δίνω ρε φίλε. Και φροντίσαι να το κάνουμε με νόμο αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο, για όποιον δεν γνωρίζει, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανεί να μην γνωρίζει το τι είναι τα ΙΠΕΔ. Τα ΙΠΕΔ είναι το σχήμα, το εταιρικό σχήμα με το οποίο επιχειρείται μέσω του μνημονίου να ιδιωτικοποιηθεί περιουσία της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων, υποτίθεται είναι ο στόχος. Πρακτικά είναι όλη η περιουσία του, σχεδόν όλη η περιουσία του δημοσίου αυτή τη στιγμή, περιλαμβανομένων των εταιριών και γης, και θα δούμε παρακάτω για τη γη, το αναφέρουμε και αυτό εκεί μέσα. Το δε μοντέλο του τα ΙΠΕΔ είναι αντιγραφή της περιβόητης Τρόιχαντ, έτσι, το αντίστοιχο paste, μοντέλο εταιρικού στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει αποδειχτεί, έτσι, για να πέφτουν, δεν έχουν φτάσει μύθους ακόμα, αλλά πέφτουν ευρωπαϊκοί μύθοι, ναι, πριν φτάσουν ναι. μύθους μας. Η Γερμανία έχει αποδειχτεί ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις διαφθοράς, ίσως η μεγαλύτερη στη μεταπολεμική Ευρώπη. Το όνομα αυτής της περίπτωσης λέγεται Τρόιχαντ. Είναι η εταιρεία η οποία ανέλαβε να εκποιήσει όλη την δημόσια περιουσία της πρώην Ανατολικής Γερμανίας το 1991, με διαδικασίες fast track, όπου ευνοήθηκαν οι βιομήχανοι της Δυτικής Γερμανίας, οι οποίοι είτε αγόρασαν όποιες εταιρείες μισοτιμής, όποιες εταιρείες άξιζε να αγοραστούν από την Ανατολική Γερμανία, είτε εξασφάλισαν, και αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν πρόκειται από αυτές να αναδειχθεί οποιοσδήποτε ανταγωνιστής. Βέβαια. Εξαφάνισαν δηλαδή οποιαδήποτε πιθανότητα ανάπτυξη ανταγωνιστικού πόλου στην Ανατολική Γερμανία, αντί ουσιαστικά να απορροφήσουν τον κόσμο. Υποτίθεται ότι έγινε προκειμένου να εξορροπηθούν οι δύο Γερμανίες και αγνές διαθέσεις. Τελικά τι έγινε, διασφάλισε ότι θα υπάρχει η Γερμανία δύο ταχυτήτων. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε σε αυτές τις παροχημένες, αν θέλεις, κρατικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Γερμανίας βρέθηκαν στον δρόμο, και μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Βρέθηκαν άνεργοι από αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σου πω ότι η Wall Street Journal λέει ότι μέχρι τις αρχές του 1991 γύρω στο 2,7 εκατομμύρια εργατών ήταν χωρίς δουλειά από τις διαδικασίες της Τρόιχαντ. Εντάξει. Επίσης θα σου πω το εξής, ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, 275 δισεκατομμύρια μάρκα ήταν η ζημιά που άφησε πίσω τη Τρόιχαντ. Αυτό είναι και το πιο εντυπωσιακό. Ότι αυτή η εταιρεία, η οποία ξεπουλά δημόσια περιουσία αξίας πάρα πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, κλείνει με χασούρα. Τρομακτική ζημιά. Έτσι. Κλείνει με χασούρα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο το ράψανε για την Ελλάδα και ονομάζεται τα ΙΠΕΔ. Έχει τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Ενδεχομένως η ελληνική πιο καθυστερημένη, αν θέλει, οικονομία και παραγωγική βάση σε ό,τι αφορά τις μονάδες βιομηχανίας. Δεν έχουν πολύ μεγάλες μονάδες βιομηχανίας στο κράτος. Το κράτος, οι ιδιώτες δεν υφίσταται. Αυτό είναι μεγάλη παπάντζα, ας πούμε. Ενώ υπήρχε στην Ανατολική Γερμανία. Αυτό ίσως και να μας βοηθάει τελικά. Ωστόσο, εδώ πέρα παίζει το κόλπο με το θέμα της, πέρα των εταιριών που πάνε και εγγράφονται εκεί μέσα και χάνονται. Εξαφανίζονται. Τελείωσε. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα, μηδέν. Να πούμε δε ότι πέρα από αυτό το νόμο, παρακάτω, αν θέλεις το διαβάζεις, το έχεις μπροστά σου, για το ζήτημα του πού πηγαίνουν τα λεφτά αυτά. Αφού αγοραστεί, ο ίδιος ο νόμος καθορίζει πού πηγαίνουν τα λεφτά αυτά. Τα έσοδα του ταμείου λοιπόν διατίθενται για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, την αποπληρωμή τυχών χρεών του ταμείου, την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων του ταμείου,
την πληρωμή κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του, του ταμείου. Του ταμείου. Άρα πάνε. Όλα αυτά πάνε για στους δανειστές στις τράπεζες του εξωτερικού. Έτσι. Συν το ίδιο το ταμείο. Αν το ταμείο εμφανιστεί παθητικό στο τέλος, θα καλυφθεί από τα έσοδα, βέβαια. Έτσι, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι πρώτον δεν γίνανε αυτά πίσω, αλλά το βασικότερο, το κυριότερο, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο παραμύθι που μας ταΐζουν από τις τηλεοράσεις, είναι ότι αυτά που λένε έσοδα για παραγωγικές, για επενδύσεις, για έσοδα του κράτους ώστε να πάει στην υγεία, στην παιδεία, που υποτίθεται ότι αντλούμε από εκεί πέρα αυτή τη στιγμή να ορθοποδήσουμε, είναι μύθευμα. Δεν πάνε εκεί. Σαφώς. Η δε επένδυση θα πάει, όπως έρθει ο άλλος ακουμπήσει τα λεφτά, θα πάνε στο εξωτερικό. Θα πάνε στους δανειστές. Κατευθείαν. Κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Τώρα βέβαια και αυτό έχει γραφτεί πριν την τελευταία συμφωνία, πριν το Μνημόνιο 3. Το Μνημόνιο 3 προβλέπει να φεύγουν στους εκείνο το κλειστό λογαριασμό, όχι μόνο τα έσοδα τα ΙΠΕΔ, αλλά και το 30% των πλεονασμάτων. Βέβαια. Δηλαδή, φίλε, θα δουλεύεις αυτή τη στιγμή, θα παράγεις προϊόν και θα είναι δεσμευμένο αυτό το προϊόν. Έτσι, έτσι. Δεν θα έχεις τίποτα επ' αυτού. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να καλύψουν, λέει, δεν θα έχουμε, λέει, να πληρώσουμε μισθούς και τις συντάξεις. Αγόρινα, μα από το Μνημόνιο 2 δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα λεφτά μας. Ζούμε με αυτά που βγάζουμε. Έχουμε, λέει, έλλειμμα πρωτογενές. Μα αυτό κάνουμε. Το πρωτογενές έλλειμμα δεν το καλύπτουμε με τον δανεισμό της Τρόικας. Το καλύπτουμε με τα γραμμάτια. Έτσι. Που τα πληρώνουμε 60% σε 3 μήνες. Αυτό. Βραχυπρόθεσμος δανεισμός. Ακριβώς. Μη λέμε μπαρούφες. Λοιπόν. Αλλά ακόμα και αυτά, να δεχτούμε, ρε παιδί, θα πουλήσει άλλους 50 δισεκατομμύρια. Που σύμφωνα με τον Βαρουφάκη την έχει παίξει, μου είπε στην. Ναι, ναι, την εκπομπή, βέβαια. Την εκπομπή. Ο Βαρουφάκης υπολογίζει ότι θα είναι γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Θε να είναι 15. Και βία. Θε να είναι 15. Να πω, είναι 15 δισεκατομμύρια. Σε βάθος πενταετίας. Και τι θα κάνουν. Θα φύγουν όλα έξω. Βρε, 23. Έχουμε πουλήσει 23 ακριβώς. Αυτό, 23-20 χρόνια ήταν. Έτσι. 23-20 χρόνια. 23. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι, πώς να πω, από μόνο του δείχνει όλο αυτό ότι χωλαίνει. Το, το δεύτερο που αξίζει να υποθεί για το ΤΑΙΠΕΔ και να το κλείσουμε τους αν έχεις να πεις κάτι άλλο πάνω στο, είναι το πώς βαφτίζει δημόσια περιουσία όπως το βαφτίζει ιδιωτική. Mm-hmm. Πρόσεξε τι γίνεται. Ακριβώς γιατί βρίσκεται στα όρια της συνταγματικότητας η όλη υπόθεση. Ναι. Και επειδή βέβαια ο Μάγος Βενιζέλος αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνει το αντισυνταγματικό συνταγματικό. Βέβαια. Επανέφεραν το θεσμό της επιφάνειας, τον οποίο μπορεί να το θυμόνται οι παλιότεροι που λέγαν πουλάω αέρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με τη μεταφορά του πολεμικού συντελεστή. Βέβαια. Δεν μπορούσα να ρίξω εγώ, αλλά μπορούσε εσύ και σου μετέφερα. Αγόραζα από σένα, τέλος πάντων, που δεν το χρησιμοποιούσε για να ξεπεράσω το όριο. Mm-hmm. Θεσμοθετήσαν λοιπόν αυτή την. Το εμπράγματο, την αημουδιά. Το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος δημοσίου κτήματος που δεν του ανήκει. Ακριβώς. Και να ασκεί στο κτίσμα τις εξουσίες που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας. Ακριβώς. Εδώ. Δηλαδή, να πάρω οτιδήποτε είναι από το έδαφος και πάνω. Ναι. Όχι το έδαφος όμως. Να το εκμεταλλεύομαι για 50 χρόνια, λέει. Ναι. Αρχικά ήταν 100, τελικά πήγε στα 50 χρόνια. Όπω παραχώρησε. Έτσι. Και ναι. Ουσιαστικά είναι εισπράττει τα πάντα από αυτό. Τώρα πρόσεξε, αν το συνδυάσουμε αυτό με το μεταλλευτικό νόμο στις Κουριές, τους ανήκει μέχρι και η στρατόσφαιρα. Α, ναι, εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, ξεκινάνε από το κέντρο της γης και φτάνουν στη στρατόσφαιρα. Εννοείται. Και ό,τι περιέχει αυτό. Γιατί μπορεί να περιέχει λίμνες. Ναι, 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 όλο. Μπορεί να περιέχει ποτάμια, τα οποία το Σύνταγμα τα απαγορεύει. Το απαγορεύει αυτά, δηλαδή δεν ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Είναι δημόσια κτήματα και τα δημόσια κτήματα δεν μπορεί να τα πουλήσει καμία κυβέρνηση. Δεν ανήκουν σε κυβέρνηση. Έτσι. Έτσι. Και σου λέει, κύριε, δεν το πουλάω, το δίνω 50 χρόνια. Αυτό. Όπου είναι απαράκαμψη αυτό το πράγμα. Παράκαμψη. Και άντε να το δώσει ρε άνθρωπο 50 χρόνια, που δεν ξέρω όταν θα φύγει ο άλλο που θα έχει αφήσει πίσω του μετά 50 χρόνια. Έτσι. Στα εγγόνια μου. Τι θα πάρω, τίποτα. Γιατί πάνε στο λογαριασμό. Έτσι. Πάνε στον κλειστό λογαριασμό. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί είναι το βασικό πρόβλημα του ΤΑΙΠΕΔ. Ότι ο κλειστός λογαριασμός πρωτίστως στον οποίο πάνε αυτά τα λεφτά είναι ανεξέλεγκτος. Ο μόνος που έχει πρόσβαση πρακτικά σε αυτόν τον κλειστό λογαριασμό και μπορεί να έχει μια ενδεικτική διαχείριση, ας πούμε, είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, mm-hmm. η οποία όλοι ξέρουμε τι είναι και τι κάνει. Ήταν και από τις πρώτες μας εκπομπές πέρυσι. Η Ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό. Η Ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας. Για την Ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας. Ψάχτε, βρείτε την εκπομπή, δείτε το. Μην με κάνετε να γίνομαι σαν τον Λιακόπουλο και να σας λέω σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες κτλ. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να είναι βασικά και να τα έχετε δει ήδη για να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο εκεί.
Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι ιδιωτική και αυτή τη στιγμή, όσο και αν δεν φαίνεται, πέρα από τις εξαγγελίες που είναι και καλά θεσμικές και τις, τα reports που κάνει κάθε τόσο και λιγάκι και τις εκθέσεις που φτιάχνει κτλ., να ξέρετε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας βρίσκεται πίσω από πολλά από αυτά τα κομμάτια, γιατί έχει μερίδιο διαχείρισης υψηλότερο πολλές φορές από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Εντάξει, και βέβαια δεν ξέρει κανείς ποιοι συμμετέχουν στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας πέρα από το 20% που έχει το ελληνικό κράτος, που δεν, είναι και το, δεν έχει εξαντλήσει και το δικαίωμα συμμετοχής του, που είναι πάνω από το 30%. Λοιπόν, παρένθεση για να έχουμε λίγο εικόνα και να μπορούμε να συνδέουμε τα πριν και τα μετά. Αφού τα ΕΠΕΔ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και αφού τέλος πάντων έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την πλεκτάνη, όλο αυτό το μηχανισμό με τον οποίο θα μπορέσουμε να εκποιήσουμε σε χρόνους ντετέλες και είναι προϊόντα σε ράφια, σούπερ μάρκετ, περιουσιακά στοιχεία αυτού του ρημαδιασμένου τόπου, τα οποία είναι πληρωμένα με πολλές κρατήσεις και πολλές, πολύ μάζεμα από περισσότερο τη μεσαία και την μικρομεσαία τάξη, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη. Πάμε να δούμε λίγο την επιχειρηματολογία της απέναντι όχθης και τη μυθολογία που χρησιμοποιεί προκειμένου να δημιουργήσει ακριβώς ένα υπόβαθρο επιχειρηματολογίας, το οποίο τους φέρνει σε κατάσταση, τους φέρνει σε δυνατότητα να μπορούν να βγαίνουν εφθαρσώς και να γράφουν και να λένε ένα τόσο μεγάλο εύρος μπαρουφολογίας, έτσι, το οποίο είναι και η μύθη που αναλύσατε εδώ, αγαπητέ γαλαξιάρχη, όπου πρώτος από αυτούς ήταν αυτό που ανέφερες και προηγουμένως, η τελευταία Σοβιετία της Ευρώπης, λέει, ήταν η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είχε, λέει, πάρα πολλές κρατικές επιχειρήσεις και έπρεπε να εξυγχρονιστεί, διότι διαφορετικά θα βούλιαζε. Εξυγχρονίζεται 20 χρόνια η ρημάδα η Ελλάδα, πουλάει 20 χρόνια η ρημάδα η Ελλάδα, και τώρα επειδή βουλιάζει πρέπει να εξυγχρονιστεί πάλι. Ήταν ανομαλίες του καπιταλισμού. Ήταν ανομαλίες του καπιταλισμού. Έτσι. Αυτό. Σοβιετία. Σε αυτό ήδη νομίζω, για το πώς σκέφτεται η αντιπέρα όχθη τέλος πάντων περί ιδιωτικοποιήσεων, φάνηκε λίγο στο βιντεάκι που βάλαμε στην αρχή. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπάθησε να μας πείσει ότι το μοντέλο το οποίο είναι το πιο πρόσφατο, δηλαδή από το 50 και μετά, είναι και το πιο παροχημένο. Αυτό που λέγα πριν, ότι ας πούμε ο καπιταλισμός γεννιέται, οι μεγάλες βιομηχανίες των γεννιών του 19ου αιώνα είναι ιδιωτικές. Έτσι περνάμε από μια κατάσταση βιομηχανική, βικτοριανή κτλ., όπου έρχονται τα κράτη της Δύσης και μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους όντως και κρατικοποιούν πολύ μεγάλο μέρος μιας υποδομής η οποία δεν ανήκε στον κόσμο. Ο κόσμος, η μεγάλη μάζα δεν είχε πρόσβαση ουσιαστικά για να διασφαλίσει αυτή την πρόσβαση στις υποδομές αυτές. Αλήθεια. Και οι άνθρωποι αυτοί μας λένε, μα αφού έγινε το 50 αυτό, το 40 ξέρω, ή το 30 στο Μεσοπόλεμο, άρα είναι παροχημένο. Mm-hmm. Τώρα το μοντέλο είναι, το έχουμε ξεπεράσει στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Σαφώς. Και αυτό που δεν μας λένε ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία ουσιαστικά τι έκανε, διεύρυνε το παλαιολιθικό μοντέλο του 19ου αιώνα, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, και δεν του διασφάλιζε, γιατί τότε υπήρχε η διασφάλιση των συνόρων σε ό,τι αφορά τη ροή των κεφαλαίων. Των κεφαλαίων και το γενικά του εμπορίου. Και της παραγωγής. Ακριβώς. Και τώρα, των αγαθών. Έχεις μια αποβιομηχάνηση της Δύσης, έχεις μια. Έναν εκμηδενισμό της παραγωγικότητας της Δύσης, η οποία παράγει μόνο ιδέες αυτή τη στιγμή, που εξαιρετικό πράγμα οι ιδέες, αλλά προϋποθέτουν το μοντέλο των δύο κόσμων, όπου ο ένας κόσμος παράγει ιδέες, κάθεται και μας φιλοσοφεί. Και ο άλλος δουλεύει. Και άλλος δουλεύει. Σας σκύλος για ένα δολάριο την ημέρα. Αυτό είναι, αλλά Κίνα, αυτό τελειώνει. Κοινά, εδώ έχει αύριο μεθαύριο, είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι ένα από τα major events της εβδομάδας. Ναι. Είναι η συνέλευση του Λαϊκού Κόμματος, ναι, στην Κίνα, για τη χάραξη της μεσοβραχυπρόθεσμης πολιτικής της οικονομικής για την επόμενη τριετία, πενταετία για την Κίνα, η οποία θα οδηγήσει στη χάραξη προβλέψεων και στόχων για την ανάπτυξή της, για τη διάθεση των κεφαλαίων της, για την βιομηχανική της επέκταση και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κλειδί αυτή τη στιγμή, σε αυτό που λες πάνω.
Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα που αξίζει όχι μία, παραπάνω από μία εκπομπές. Η Κίνα, για να μην το ανοίξω πάρα πολύ, η Κίνα αυτή τη στιγμή διδάσκει καπιταλισμό στη Δύση, γιατί ακριβώς έχει κεντρικά ελεγχόμενο καπιταλισμό και μπορεί να τον κατευθύνει εκεί που θέλει, χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Αλλά ταυτόχρονα η Κίνα κινδυνεύει να πάθει αυτό που έπαθε τη δεκαετία του 50, στην πρώτη εκβιομηχάνηση. Επειδή έχει ρίξει τα πάντα πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο, υποθέτω ότι αυτό το προλαβαίνουν τώρα και γι' αυτό, αυτό θα συζητήσουν. Πιθανόν. Μην την πατήσουν, γιατί μπορεί να βρεθούν όλοι να πεινάνε μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μπορεί να λιμοκτονήσουν. Μπορεί δηλαδή ένα δισεκατομμύριο Κινέζοι αυτό, να βρεθούν στα πρόθυρα της λιμοκτονίας. Θα σου πω μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση η Κίνα και κόβεται σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι τα αποθεματικά της. Αυτή τη φορά σηκώνει αποθεματικά ατέλειωτα. Είναι πολύ σφιχτή σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μέρος των αποθεματικών το επενδύει αγοράζοντας χρέος άλλων χωρών. Ναι. Το οποίο δημιουργεί σχέσεις. Και το δημιουργεί σχέσεις είναι βέβαια μια πολύ ευγενική τοποθέτηση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης αμερικανικού χρέους. Ναι, πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα μπει σε μια παραταμένη ύφεση η Δύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο κόβει τους καταναλωτές των προϊόντων της. Η Κίνα έχει ένα εξαγωγικό μοντέλο, δεν γύρισε ποτέ στο εσωτερικό να καλύψει δηλαδή τις πραγματικές βιωτικές ανάγκες και κινδυνεύει αν βρεθεί χωρίς πελάτες λόγω του μοντέλου της οικονομίας που έχει. Αυτό εννοούσα να πεινάσει. Ναι, ναι. Πολύ απλά η Δύση θα σταματήσει να παράγει τόσα προϊόντα κινέζικα. Αυτό για μια τερατώδη οικονομία σαν την Κίνα. Έτσι, και μια τερατώδη παραγωγή, η οποία βασίζεται ακριβώς στο μοντέλο της κατανάλωσης της Δύσης. Αν η Δύση για τον ΑΒ λόγο στραβώσει, θα πεινάσουν. Αλήθεια. Θα πεινάσουν. Το ένα τέτοιο ρύζι που έχουν, το πια δεν θα το έχουν. Δεν θα το έχουν ούτε αυτό. Έτσι. Δεν θα το έχουν ούτε αυτό. Συνεχίζοντας την κουβέντα που έχει να κάνει με τους μύθους, θα πάω στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει, βαρέθηκα να λέω την ίδια έκφραση. Στο επόμενο κομμάτι που αφορά το υπέρογκο δημόσιο. Ναι. Εντάξει, αφού είπαμε ότι τελικά η Ελλάδα δεν είναι Σοβιετία, το ρημάδι 20 χρόνια τώρα ξεπουλάει. Εντάξει, τώρα απλά γίνεται σε μια ένταση και έχει και έναν στόχο αδιανόητο που δεν πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη κουβέντα. Μύθος νούμερο 2. Το υπέρογκο δημόσιο, το οποίο δημόσιο, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Κουτσόγιωργας, συσσωρεύει επιχειρήσεις που δεν έχουν κέρδη και κληρώνει τις ζημιές τους. Και λέω, εγώ ένα μικρό φυτίλι θα ανάψω, ποιες επιχειρήσεις συσσωρεύει που δεν έχουν κέρδη, γιατί από ποιες επιχειρήσεις περιμένουμε να έχουν κέρδη, βασικά. Εκεί είναι το ένα, ποιες θα δύο και υπό ποια συνθήκη το συζητάμε αυτό για το δημόσιο, γιατί το δημόσιο τι είναι. Το δημόσιο είναι μια ανώνυμη η οποία πρέπει στο τέλος του χρόνου για να είναι χαρούμενοι οι μέτοχοι και το διοικητικό να έχει ένα θετικό προϋπολογισμό, δηλαδή να βγάζει κέρδη από τις υπηρεσίες που παρέχει, ή είναι ένας μηχανισμός τον οποίο χρηματοδοτούν οι πολίτες προκειμένου να τους παρέχονται τα στοιχειώδη. Αυτό έχει λυθεί τη δεκαετία του 90 με τη φάση της μετοχοποίησης. Έκτοτε δεν αμφισβητείται και το λένε και ευθαρσώς και θα το δουν πολλοί ενδεχομένως αν ανατρέξουν όταν είναι να κάνουν οι μεγάλες δέκο να κάνουν αύξηση τιμολογίων. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι στο τέλος του χρόνου ο διοικητής πρέπει να πάει στους μετόχους και να εξηγήσει γιατί χάσαμε, κερδίσαμε κτλ. Δίνει λόγο στους μετόχους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ούτως ή άλλως εδώ και πάνω από 15 χρόνια οι μεγάλες δέκο εισηγμένες δεν λειτουργούν με την αρχή της φιλοσοφίας της ύπαρξης κάθε δέκο, η οποία λέει ότι οι πολλοί εμείς, έτσι, μάλλον λέει ότι θα καλύπτουμε ακόμα και αν έχει παθητικό μία δέκο. Έτσι, ακόμα και αν έχει παθητικό. Κανονικά πρέπει να έχει παθητικό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ακόμα λοιπόν και αν έχει παθητικό, καλύπτει όλος ο πληθυσμός, έτσι, με την κατανάλωσή του, τις ανάγκες της ίδιας της χώρας. Δηλαδή, αν εγώ ζω σε ένα ακριτικό νησί μαζί με 5 κατσίκες και τη γυναίκα μου, θα πρέπει να έχω ρεύμα, ακριβώς, τηλέφωνο και νερό. Θα πρέπει να έχω τις ίδιες παροχές που είχε κάποιος άλλος που είχε στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Αν τα πλήρωνα ως παροχές αυτά, θα έπρεπε κάθε μήνα να είμαι μεγιστάνας. Θα έπρεπε κάθε μήνα να πληρώσω όσο κάνω το σπίτι μου για να μου τραβήξουν την καλούμπα
για το ρεύμα, να κάνω το ασύρματο, εντάξει, πες, το έχω, έτσι. Να μου βρουν νερό ή να μου φέρουν νερό με το βιτίο, αυτά θα πρέπει να τα πληρώνω από την τσέπη μου. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, πόσες είναι τόσες οικογένειες που έχουν τέτοια ανάγκη και τόσο μεγάλο κόστος. 1 εκατομμύριο, θες να σου πω 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Άνθρωποι. Οι υπόλοιποι 10 εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν ένα ποσοστό ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτού του ενός εκατομμυρίου. Αυτό. Να μην υπάρχουν πολλών ταχυτήτων. Γι' αυτό είπαμε ότι τα λεφτά μεταφέρονται από τις τσέπες των φορολογούμενων σε ένα κράτος, το οποίο κράτος παίρνει αυτά τα λεφτά προκειμένου να τα γυρίσει πίσω σε παροχές. Ακριβώς. Δεν είναι μια επιχείρηση. Ακριβώς. Έτσι, δεν σου πουλάει κάτι που τα αγοράζεις και από εκεί βγάζει κέρδος. Όπου εκεί πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που είναι το ίδιο, στο ίδιο σκέλος, που έχει να κάνει με τις δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες. Μπράβο. Και το συσχετισμό τους με άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουμε το σχεδιάγραμμα. Έχουμε για τις δαπάνες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Δεν πολύ φαίνεται, υποθέτω, στην οθόνη. Νομίζω ότι δεν είμαστε εδώ. Βοηθάει το χρωματικό. Δεν το έχω στο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό θα μπει στο έντυπο. Θα έχουμε και ένα έντυπο. Θα εξηγήσω στο κοινό που ενδεχομένως να μην μπορεί να δει τα γραμματάκια. Α. Το έχω χρωματισμένο. Το γαλάζιο αφορά την Ελλάδα. Έχω σπάσει λοιπόν τις συγκεκριμένες δαπάνες σε τέσσερις επιμέρους δαπάνες, τέσσερις επιμέρους τομείς. Και είναι ενδιαφέρουσες. Μπορεί να βλέπουμε το ύψος της κάθε μπάρας. Λοιπόν, η πιο σκούρα μπάρα, έτσι, το πιο σκούρο καφέ, ας πούμε. Συγγνώμη, αν το κάνετε full screen, φαίνονται και και οι χώρες. Α, φαίνονται. Ναι, ναι, φαίνονται και οι χώρες, φαίνεται και το μέγεθος της δαπάνης για κάθε χώρα. Ωραία. Για τι περίοδο είναι αυτό? Αυτό είναι για το 2008. Okay. Λοιπόν, το 2008 είναι στην τούρλα, υποτίθεται, της καταστροφής, έτσι, που είμαστε, πληρώνουμε. Είμαστε μες στη χαρά, μες στη χαρά είμαστε. Αυτά είναι για τις χώρες του ΩΣΑ, δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπάνη, η καφέ είναι το social protection, έτσι. Κοινωνική ασφάλιση και τα σχετικά. Ναι, δεν είναι νοσοκομεία. Όχι. Να κάνει δημοσία. Ασφάλιση, κρατήσεις και διάφορα τέτοια. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, όπου βλέπουμε αυτό που λέγαμε ότι μας καταστρέψαν τα ταμεία και τα λοιπά, που το κράτος έρχεται και βλέπουμε ότι είναι σε έναν μέσο όρο. Αριστερά συγκεντρώνονται οι χώρες οι οποίες είναι είτε Ασίας, είτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι γνωστό ποιο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούν. Οι δεξιά χώρες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρένθεση. Αυτή η καταστροφή των ταμείων δεν προέρχεται από τη γύρα του πληθυσμού, προέρχεται από το ότι τα ταμεία είχαν αγοράσει πολλά ελληνικά ομόλογα. Κλείνει παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Η δεύτερη μπάρα από δεξιά είναι η μπάρα της εκπαίδευσης, της παιδείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο θέμα της παιδείας η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα σχεδόν από όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Από όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Έτσι. Ως προς δαπάνες της παιδείας. Αυτά προς απάντηση κάποιον κυρίου Μάνου που λέει ότι έχουμε πάρα πολλούς δασκάλους. Ναι. Συγκρίνοντας με το φιλανδικό μοντέλο, αγνώντας βέβαια τι σημαίνει φιλανδικό μοντέλο, παρά μόνο με αριθμούς. Αριθμούς που αγαπάνε οι νεοφιλελεύθεροι και αγαπάνε να βιάζουν αυτούς τους αριθμούς. Έχουμε Μάνο βίντεο. Έχουμε παρακάτω Μάνο βίντεο να μιλάει για δημόσιο τομέα. Έλα, τα τουβλάκια του Μάνου. Είναι, έχουμε είναι Μάνο βίντεο. Εγώ λέω να κάνουμε ένα break τώρα και να δούμε Μάνο βίντεο. Να τελειώσουμε αυτό το διάγραμμα και να δούμε. Το κλείσιμο και να δούμε. Το τρίτο από δεξιά είναι στον τομέα της υγείας. Στον τομέα της υγείας λοιπόν. Κλαίνε μάνες εκεί. Κλαίνε είμαστε μάνες. Και εκεί πάρα πολύ χαμηλά και είμαστε χαμηλότεροι από τις ΗΠΑ. Βέβαια είναι πολύ ψηλά των ΗΠΑ, ούτως ή άλλως. Και είμαστε χαμηλότεροι σχεδόν από όλη την Ευρώπη. Μόνο η Ουγγαρία από ό,τι βλέπω είναι χαμηλότερα από εμάς. Είμαστε μαζί με την Πολωνία. Κάτι Σλοβακίες, κάτι Σλοβενίες και τέτοια πάνω από εμάς. Η πιο ωραία μπάρα όμως είναι και το 2008, Σλοβακία, Σλοβενία, το 2008. Ναι, το 2008. Η πιο ωραία μπάρα όμως είναι η τέταρτη από αριστερά, η οποία είναι αφορά τις δαπάνες για την άμυνα. Οι οποίες δαπάνες για άμυνα παίζουν μεταξύ διπλάσιου και δεκαπλάσιου σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και συγκρίνονται και μας ξεπερνάει μόνο ουσιαστικά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και από ό,τι βλέπω και η Κορέα μας περνάει. Πολύ ωραία. Έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μετά την Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το 2008,
ήμασταν τέταρτη σε αμυντική δαπάνη ανάμεσα σε αυτές τις χώρες του ΩΣΑ. Έτσι. Σε σχέση με τις ευρωπαϊκές δε χώρες, είμαστε από διπλάσιο και πάνω. Ναι, ναι. Είναι επειδή έτσι, θα μπουν οι Τούρκοι από στιγμή σε στιγμή. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι επειδή οι Τούρκοι μπαίνουν από στιγμή σε στιγμή. Μα μπήκαν στο Φλίσβο. Εγώ η φρεγάτα που έκοβε βόλτες στο... και... για την αγορά του Φλίσβου ήρθε. Το ξέρω. Με τα κανόνια ήρθε να, ήρθε να... ήρθε να κάνει ρεπεράς. Ναι, μπράβο. Τώρα θα φέρνει, πώς θα λένε, συνταξίουχους, πλούσιους συνταξίουχους από την Τουρκία. Όχι ρε χαζώσε, δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Τι θα κάνει. Επειδή εδώ τα ποτά και τα τέτοια είναι ακριβά, θα σκάει από την Τουρκία η φρεγάτα γεμάτη μπαλέτες, ναι, με τζόνια και τέτοια και κατάσταση και τα ξεφορτώνει στο Φλίσβο. Μια χαρά. Άρχουν τις Κινέζες από τη μία μας φύγουν οι Κινέζιες και το εγώ. Έτσι. Βεντούζα. Θα φέρνει από εκεί ρακές και τέτοια. Turkish thing να πούμε, να γουστάρει η φάση. Λοιπόν, καταπληκτικά. Δεν κακή ιδέα να βάλουμε τα τουβλάκια του κυρίου Μάνου. Ναι, ναι. Ο Μάνος είναι ο ηγέτης μας. Είναι ο ηγέτης του κάθε τύπου που γουστάρει με τρέλα απαγκίστρωση από το κακό δημόσιο και από κρατικοποίηση και ζήτω πάμε μπροστά, δημιουργούμε, κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Ο οποίος βέβαια αλήθεια είναι πως ότι με αυτές τις ιδέες μέχρι τώρα μια μαρμάγκα που πήγε να τον φάει τον έφτισε κιόλας, ούτε καν η μαρμάγκα δεν του κάτσε. Συνεπώς ας δούμε για τους λόγους για τους οποίους τον έφτισε και ας δούμε γιατί είναι και από τους αγαπημένους μας πρακτικά διανοητές την τελευταία δεκαετία. Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, γιατί με ρωτήσατε τι είναι αυτό. Ναι, ναι, οι κατασκευές. Θα τα ανεβάσω αυτά τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός, ναι, είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ, του Carrefour ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο. Τόση μεγάλη είναι η διαφορά. Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα είναι εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κ. Παπακουσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν. Φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει, θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια αν τον σκοτώσει αυτόν θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφθη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω δε ότι αυτό είναι θέμα του μνημονίου. Είναι θέμα εφαρμογής, λέτε. Ερμήνευσε το μνημόνιο η κυβέρνηση. Το ερμήνευσε έτσι ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα. Εγώ θα ήθελα... Έχετε δει πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Φωτόπουλος στις ΔΕΗ στην κυβέρνηση. Το θυμόσαστε αυτή τη σκηνή όπου είναι σαν μαθητούδι υπουργός και της λέει έχει υπόψη σου. Το έχετε θυμόσαστε αυτά. Λοιπόν, να πω μια παρατήρηση πρώτα απ' όλα. Αν ήμουν αγωνιός και ο κύριος Μάνος ήταν δάσκαλος Δευτέρας Δημοτικού, τότε που μας μαθαίνανε τις πρώτες αναλογίες, τώρα βέβαια δεν ξέρω, έχει αλλάξει, είμαι και παλιός εγώ, με τα τουβλάκια. Έτσι. Δεν θυμάμαι, εγώ πέρυσι έτσι, που το έκανα στην Πέμπτη Δημοτικού. Τα πέρυσι... κλάσματα, δεν κάναμε κλάσματα, απλώς την ιδέα ξέρει τη αναλογία. Πέρυσι στην Πέμπτη Δημοτικού μας τα δείχνανε με γράφημα. Α, okay, εντάξει, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, απλώς μας τα δείχνανε με τουβλάκια. Λοιπόν, θα ήταν ένας πάρα πολύ κακός δάσκαλος. Διότι χρησιμοποίησε. Ας ξεκινήσουμε από το υπόδειγμα, να δεις πώς φτιάχνεται, πώς αναπτύσσεται ο λόγος ορθολογιστικός εναντίον υποτίθεται του λαϊκιστικού. Ναι. Και να δούμε με πόσο λαϊκιστικό στοιχείο έχει ο ορθολογισμός, ο τάχαμο ορθολογισμός, πηγαίο όμως, στη βάση του, στα θεμέλια του. Χρησιμοποιείται λοιπόν δύο τουβλάκια, όπου το ένα είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο. Τουλάχιστον. Με το μάτι. Αλλά είναι τουλάχιστον 10 φορές. Και λέει, αυτός λέει ο μισθός του δημοσίου και αυτός λέει ο μισθός του ιδιωτικού τομέα. Λέει, τον ρωτάει ο έκπληκτος και καλά, βάλτε εισαγωγικά, μην κάνουν την κίνηση που κάνουν οι Αμερικάνοι για τα εισαγωγικά. Μα είναι τόσο, τόση αναλογία. Και το απαντάει με απόλυτη βεβαιότητα ο Μάνος. Τόσο και περισσότερο. Και περισσότερο. Δηλαδή, αν εγώ που πληρωνόμουν 1.300 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα
σε μια θέση μέση μανατζερίστικη, τέλος πάντων, χαμηλή μάλλον μανατζερίστικη, μπορώ να πω, μέση μανατζερίστικη, και ένας αντίστοιχος μέσος διευθυντής, ας πούμε, ενός υποκαταστήματος, ενός μικρού υποκαταστήματος. Παίρνει 130 ευρώ. Όχι, δεν καταλάβες. Πρέπει να παίρνει 13.000. Α, τουλάχιστον 13.000. Έτσι. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στο δημόσιο, όντως έκανα μαλακία, πήγα στο ιδιωτικό τομέα. Έτσι, να το πω δημόσια. Βέβαια, επειδή έχουμε στο ΣΟΗ μας, δουλεύουν άνθρωποι στο δημόσιο, η αλήθεια ήταν ότι ήταν υψηλότερη η μισθή του δημοσίου. Ξεκινάς με υψηλότερο μισθό στο δημόσιο. Ξεκινούσε, για τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξεκινούσε με υψηλότερο μισθό στο δημόσιο, αλλά η μισθολογική σου εξέλιξη στον δημόσιο τομέα δεν ήταν υπήρχε πολύ χαμηλότερη από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, δεν υπήρχε. Εγώ κατάφερα να διπλασιάσω τον μισθό μου μέσα σε 3-4 χρόνια, mm-hmm, ουσιαστικά, με αλλαγές θέσεων προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Και ευθύνης και χρόνο εργασίας κτλ. Εννοείται. Εννοείται. Όλο δεν αυτό είναι θέμα. Αλλά ένας δημόσιος, όσο καλός και να ήταν υπάλληλος, δεν είχε καμία δυνατότητα να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Απλώς είχε διασφαλισμένη τη θέση του και το εισόδημά του. Πράγμα που δεν είχα εγώ και πράγματι απολύθηκα μετά από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Χρησιμοποιούν μία εικόνα, όλοι είναι από τον τομέα της διαφήμισης, αυτό ξέρουν, ναι, και όχι της παραγωγής, η οποία εντυπωσιάζει. Χρησιμοποιούν αριθμούς οι οποίοι εντυπωσιάζουν και δεν έχουν συνήθως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν θυμάσαι, είχαμε ξεκινήσει λέγοντας ότι το 70% πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις. Ακούγονταν πάρα πολύ τότε και από τον Στέφανο τον Μάνο, κυρίως εξαφανίστηκε βέβαια πέσω τον άλλο του Μάνου που είχαν πάει στο Πασόκ μαζί. Ο Ανδριανόπουλος. Ο Ανδριανόπουλος, μπράβο. Έτσι. Οι οποίοι μιλάγανε και οι δύο αναφέρουν 70% λέει του ΑΕΠ, των δαπανών μάλλον, λέει πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις. Mm-hmm. Και το άνοιγε στο ρημάδι των τελευταίων 20 χρόνων τον προϋπολογισμό. Έτσι. Και έβλεπε 15% στους μισθούς και άλλο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, αθρηστικά δεν πέραγαν 30%. Στο σύνολο. Γιατί οι υψηλότερες δαπάνες. Την τελευταία τριετία οι υψηλότερες δαπάνες είναι αμυντικές και το κοχρεωλήσια. Όχι, δεν είναι αμυντικές. Οι αμυντικές δαπάνες είναι μικρό ποσοστό. Έχουν μειωθεί, αλλά τουλάχιστον από αυτά που θυμάμαι εγώ που έχω δει, ας πούμε, τώρα τελευταία, του 12, του 11 και του 10. Κοίτα, παραμένουν οι δαπάνες. Οι δαπάνες κυμαίνονται, οι δαπάνες για την άμυνα κυμαίνονται στο 4% του ΑΕΠ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. 4% του ΑΕΠ σημαίνει ως προς τις δαπάνες, για το ΑΕΠ είναι και λίγο, είναι και το ίδιο μαϊμουδιά. Mm-hmm. Γιατί αθροίζει δαπάνες και έσοδα και έξοδα. Ναι, ναι. Ουσιαστικά. Αν το πάμε ως προς δαπάνες του δημοσίου, στις πρωτογενείς τέλος πάντων, γιατί εκεί το μεγάλο ποσοστό τελικά βλέπεις ότι είναι το κοχρεωλήσιο. Ναι, ναι, αυτό είναι. Έτσι, το μεγαλύτερο. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι του Υπουργείου Οικονομικών που κάνει τις πληρωμές στα κοχρεωλήσια των προηγούμενων ομολόγων, δανείων και τα σχετικά. Ακριβώς. Να βγαίνει γύρω στο 10%. 10%. Οι αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Οι οποίες αμυντικές δαπάνες μάλιστα δεν προσμετρούν. Τέλος πάντων, είναι άλλη. Ναι, εντάξει, είναι και μεγάλη ιστορία. Δεν μπαίνουν και τεχνική ιστορία. Δεν μπαίνουν μέσα στον προϋπολογισμό του Γενικού Κράτους. Τέλος πάντων, δεν ήταν αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα είναι, ξεκινάμε με τα σχήματα που χρησιμοποιούν οι φιλελεύθεροι, οι νεοφιλελεύθεροι, για να εξηγήσουν γιατί είναι πολύ κακό το δημόσιο. Αυτά γκρεμίζονται από μόνα τους, είναι γελία συνήθως από μόνα τους και γκρεμίζονται εύκολα. Το ζήτημα είναι ότι σιγοντάρονται πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν ελέγχονται ποτέ για τα νούμερα τα οποία αναφέρουν και προτιμάνε τα νούμερα, γιατί τα νούμερα ακριβώς μπορούν να κάνουν μεγάλες μαϊμουδιές και να πείσουν, δεν αξιολογούν ποτέ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βλέπω μια παρατήρηση από Twitter, πολύ καλή παρατήρηση, θα πρέπει να συζητήσουμε. Αλήθεια. Την παραγωγικότητα του δημοσίου και συμφωνώ απόλυτα. Εγώ έχω ακριβώς γι' αυτό. Τι παίρνουμε για αυτές τις δαπάνες. Ακριβώς γι' αυτό. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο αφορά τραπεζικό φορέα, mm-hmm, ο οποίος τραπεζικός φορέας ήταν δημόσιος, πουλήθηκε. Αλλά πουλήθηκε με έναν όρο ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων που είχε σε δημόσια πώς να πω, πρόσληψη υπό δημόσιο καθεστώς, να παραμείνει με το δημόσιο αυτό καθεστώς. Οι υπάλληλοι αυτοί, πρόσεξε τώρα να δεις, γιατί αυτό είναι ένα θέμα και έχει να κάνει με τις ποσοστώσεις, με το ποιος είναι πού, παίρνει τι και τα σχετικά. Οι υπάλληλοι αυτοί, ανεξαρτήτως σε ποιο τμήμα ήταν,
από τον κλητήρα μέχρι τον τέλερ, από τον τέλερ μέχρι τον διευθυντή καταστήματος, από τον διευθυντή καταστήματος μέχρι τον υπάλληλο, τον διοικητικό στην υπηρεσία marketing τάδε και στην, τον designer που έφτιαχνε έντυπα για την τράπεζα, πληρωνόταν επίδομα ισολογισμού. Το οποίο, αν πας σε μια ιδιωτική εταιρεία λογιστική, θα σου πούνε ότι είναι αδιανόητο. Γιατί η γραμματέας που απαντάει τα τηλέφωνα των πελατών της ιδιωτικής εταιρείας δεν θα πάρει επίδομα ισολογισμού, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον ισολογισμό. Εντάξει. Επίσης, έχεις υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με το νέο καθεστώς της εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται 8 ώρο 9, 5, και έχεις υπαλλήλους δημοσίου δικαίου, οι οποίοι είναι από το προηγούμενο καθεστώς, οι οποίοι πάνε 8 και φεύγουν 3. Δηλαδή, 3 η ώρα έχουν καθαρίσει τα γραφεία και ξέρεις και ποιος είναι ποιος. Εντάξει. Έχει κλείσει. Λοιπόν, όπου αυτό είναι μια κατάσταση την οποία όταν υπάρχει στον, στον ιδιωτικό τομέα, λες, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί σημαίνει αυτό, τι γίνεται και τα λοιπά και όλα αυτά. Είναι μια εικόνα. Απ' την άλλη όμως, η εικόνα αυτή μεταλλάσσεται όταν τη βλέπεις ολόκληρη. Θεωρώ πως. Γιατί αν μιλήσουμε και δούμε ότι με την τελευταία απογραφή των δημοσίων ήταν κάτι σαν 500-550.000, χωρίς να συνυπολογίζονται αυτοί οι οποίοι είναι 10 κτλ., όπου οι περισσότερες 10 βέβαια πια λειτουργούν σε τελείως άλλο καθεστώς και το πια είναι τελευταίας πενταετίας. Δεν είναι τόσο, πώς να πω, κοντινό. Οι άνθρωποι αυτοί επί το πλείστον λειτουργούν στις ώρες που ούτως ή άλλως λειτουργούσαν. Δηλαδή, μία μισή ώρα, δύο η ώρα κλείνουν τα ταμεία, κλείνει η κατάσταση, κάνουν μια εκαθάριση, τρεις ή μισή ώρα έχουν φύγει από τα γραφεία τους καπνός. Έτσι. Επίσης, μέχρι πρότινος, μετά τις αλλαγές στα μισθολογικά τους, υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση σε σχέση με το ότι ναι, πράγματι, όταν ξεκινούσαν την πρώτη τους πενταετία, εφταετία, είχαν πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά, είχαν περισσότερα χρήματα από κάποιον ο οποίος ήταν προσληφθεί στον ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, το οποίο βέβαια όλο αυτό το πράγμα στείνει και πολύ λογικά, αν το πάρεις έτσι και όχι μετά του βλάκι του κυρίου Μάνου, στείνει μια επιχειρηματολογία που λέει ότι κάτσε ρε φίλε, γιατί αυτοί έτσι και οι άλλοι αλλιώς κτλ. Που είναι μια ερώτηση αυτό. Εγώ την ερώτηση αυτή την έχω απαντήσει εν μέρη λόγω του ότι ο δημόσιος τομέας μια 20ετία τώρα αποτελούσε ένα ευρύ πεδίο κομματικών σκοπιμοτήτων. Εντάξει. Και οι ευθύνες είναι και των δύο, έτσι. Δεν μπορώ να βγάλω κάποιον απ' έξω. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορώ και να πω ότι, κοίτα να δεις, επειδή συμβαίνει αυτό, τα κόβουμε όλα. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Είχαν και τον τρόπο και αυτό να έχουν προβλέψει. Δυστυχώς δεν έχω δώσει ένα διάγραμμα χρήσιμο στο control. Μπορώ όμως να το δείξω από το. Να το γυρίσω γιατί είναι μεγάλο διάγραμμα. Θα φαίνεται από τη. Όχι. Γύρισα το στην κάμερα. Είναι μια φέτα. Απλώς, είναι φετοειδές. Ωραία. Φαίνεται με τα χρώματα. Προσπαθώ λίγο να βρω. Μπράβο, εδώ, σε αυτή τη γωνία. Λοιπόν, τα αυτή... καλύτερα είναι multimedia, ρε. Αυτή είναι η αναλογία της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου. Έτσι, του δημοσίου υπαλλήλου. Το μπλε το κομμάτι, το οποίο αντιστοιχεί στο 60%, είναι ο μισθός. Το μεγάλο το γαλάζιο, πράσινο είναι κανονικά, γαλάζιο, ψιλογαλάζιο φαινότανε, έτσι, είναι τα επιδόματα. Έτσι. Και είναι περίπου, αυτό είναι γύρω στο 30%. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τι έκανε το δημόσιο μέχρι εδώ. Κράταγε ουσιαστικά όμηρους τους δημοσίους υπαλλήλους σε ό,τι αφορά τα μισθολογικά τους για ενδεχόμενο όπως αυτό τώρα. Ναι. Οι μεγάλες οι απεργίες που γινόντουσαν τελευταία χρόνια από τότε που καθιερώθηκε η ΙΑΤΑ. Ναι. Έτσι. Η τιμαρυθμική αναπροσαρμογή, πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν είναι το αυτονόητο, έπρεπε να το φέρει το 85, μου φαίνεται, το Πασόκ. Ουσιαστικά δηλαδή να προσαρμόζεται ο μισθός ανάλογα με την κατάσταση οικονομίας, με το demand. Λοιπόν, οι μεγάλες απεργίες και κινητοποίησεις δεν γίνονται για αυξήσεις σε ό,τι αφορά το μισθολογικό, δώστε μας αύξηση, γιατί ξαναλέω, ήταν προσαρμοσμένοι μισθοί. Αλλά αυτά τα επιδόματα να ενταχθούν μέσα στο μισθό. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο βασικός μισθός παρέμεινε σταθερός. Ακόμα και η ΙΑΤΑ επιδοματική ήταν. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
Βλέπεις λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο όπως κρατάς όμοιρους 15 χρόνια υπαλλήλους. Ήταν πολλές οι παροχές νομοθετημένες επιδοματικά. Προφανώς. Προφανώς. Έχεις λοιπόν, με ένα σπέρα δύο τριγώνια. Από τη μία κρατάς ομοίρους τους υπαλλήλους, από την άλλη τους έχεις και κομματική πελατεία. Αυτό. Έτσι, δηλαδή κερδισμένος και αν δεν ψηφίσουν, και αν δεν ψηφίσουν κιόλας να στο γυρνάω. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Και βάζω τα μέσα μου και το γυρνάω. Αν τους πάρει τα επιδόματα, δεν υπάρχει κανένα σύνταγμα που να τον περιορίζει. Σαφώς. Τι πάει να κάνεις εκεί πέρα. Σαφώς. Αλήθεια αυτό. Έτσι. Και αυτό ήταν ένα δούνε και λαβίν με έναν τρόπο. Το οποίο όμως ξαναλέω, δεν μπορεί να μας βάλει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να πούμε ότι πόνεσε κεφάλι, έκοψε κεφάλι. Και ούτε είναι αυτή η παράμετρος και αυτή η επιχειρηματολογία που θα μας οδηγήσει στο να πούμε ότι τα εκποιούμε όλα. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για αυτό που μου είπες προηγουμένως για τον user από το Twitter, τον Diama15, mm-hmm. που μας είπε να ανοίξουμε μια συζήτηση σε σχέση με το κατά το πόσο το δημόσιο είναι παραγωγικό. Και εγώ θέλω να το συνδέσω αυτό το πράγμα με τις ιδιωτικοποιήσεις, διότι μία από τις σημαίες των των ιδιωτικοποιήσεων είναι ότι το δημόσιο γίνεται παραγωγικότερο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, η δική μου η άποψη είναι ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν είναι όσο παραγωγικό θα έπρεπε να είναι, ακριβώς διότι συντίθεται από ένα πολύ μεγάλο σύνολο ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Mm-hmm. Για μένα είναι πεντακάθαρο αυτό το πράγμα. Διότι εγώ δεν μπορώ να είμαι βουλευτής και κάθε φορά που πατάω το πόδι μου στη Βουλή να έχω κάνει μετάθεση, απόσπαση, πρόσληψη κτλ. Στο βουλευτικό μου γραφείο, στο γραφείο μου στη Βουλή κτλ. 10 ανθρώπους, 15 ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι είναι εκεί να κάνουν, ας πούμε, και τι έχουν να κάνουν και δεν έχουν κανένα προηγούμενο, πώς να πω, background για να μπορέσουν να στηρίξουν ένα τέτοιο έργο, ούτε μπορώ να διανοηθώ τη λειτουργία των πολιτικών και των διευθυντών γραφείων και διευθυντών υπηρεσιών, οι οποίοι με πολιτικούς γνώμονες παίρνουν ανθρώπους σε υπηρεσίες και σε δέκο, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι πρέπει να κάνουν. Έτσι, αυτό για μένα είναι πεντακάθαρο ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και για μένα είναι πεντακάθαρο το ότι συμβάλλει στη μη αποδοτικότητα όπως εμείς οι πολίτες θα θέλαμε του δημοσίου. Mm-hmm. Ένα άλλο πράγμα που συμβάλλει σε αυτό είναι η ίδια η γραφειοκρατία, η οποία δεν είναι δημιουργημένη από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δημιουργημένη από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με τον ένα τον άλλο τρόπο θέλανε όσα περισσότερα εμπόδια να φτιάξουν, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο πελατειακό κράτος. Και όχι ένα κράτος το οποίο να είναι ανοιχτό, να μπορείς να κάνεις δουλειά, να μπορείς, αν θες, ό,τι σκέψη πολιτική και να έχεις, να ανοίξεις μια επιχείρηση, να βάλεις ανθρώπους να κάνουν δουλειά, να κάνεις εσύ δουλειά μόνος σου χωρίς να βάλεις ανθρώπους και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, χρειάζεσαι το λιγότερο 17 χαρτιά. Με αυτό που λέγαμε, η μεσαία επιχειρηματικότητα, ό,τι αυτό και αν σημαίνει, πρέπει να δημιουργήσει το κράτος ένα μαξιλαράκι, ώστε η μεσαία επιχειρηματικότητα να φτάσει ποτέ να γίνει απειλητική για τη μεγάλη. Αυτή τη στιγμή που τίθεται μεταρρυθμίζεται το κράτος, τι κάνει? Εξαφανίζει τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Υπαλληλοποιεί τον μικρό επιχειρηματία, υπαλληλοποιεί τον ελεύθερο επαγγελματία, προκειμένου να υπερισχύσουν η μεγάλη επιχειρηματικότητα και το μονοπόλιο. Τους και εσύ να εμφανιστείς, δηλαδή να μην μπορείς ούτε καν να δουλέψεις αυτό που λέει, που φωνάζουν περί ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Δεν μπορείς να δουλέψεις εδώ. Οπότε δεν υφίσταται ανταγωνισμός. Καταργείται ακόμα και αυτός ο επίπλαστος, ο οποίος ουσιαστικά είχε μαξιλαράκι, αυτό που λέγες πριν. Ναι. Η γραφειοκρατία φτιαγμένη έτσι, ώστε να μην μπορείς να φτάσεις πέρα από ένα σημείο. Έτσι. Το φορολογικό, τα πάντα. Είναι αποδεκτό συνεπώς ότι το δημόσιο δεν είναι παραγωγικό. Το δημόσιο. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή το κατά πόσο το δημόσιο είναι παραγωγικό ή όχι δεν έχει να κάνει το φορολογικό ή με τη γραφειοκρατία ή με οτιδήποτε. Αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους. Το δημόσιο, και αυτό είναι το θέμα, είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις. Δηλαδή κατά πόσο μια ΔΕΗ ή ένας ΟΤΕ δημόσιος είναι παραγωγικός ή όχι, ή κατά πόσο παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνεται. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Πάλι είναι θέμα πολλών παραμέτρων. Να πω σε αυτό το σημείο όμως, για το θέμα της παραγωγικότητας και το θέμα του ΟΤΕ και το θέμα αυτό που έθιξες για τα στελέχη, μία είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα στο ADSLGR το ανεβάσανε, όχι ότι εκεί αναφέρθηκε πρώτα η είδηση, απλώς είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έβγαλε χθες το Έθνος, το Κυριακάτικο Έθνος, ένα θέμα για το πώς διώχνουν από επιτροπές και από ΔΕΚΟ ανθρώπους τους οποίους πήρανε με χίλια ζόρια με το προηγούμενο το καθεστώς του Γιώργου Παπανδρέου,
πώς λεγόταν, μωρέ, με τα βιογραφικά τέλος πάντων. Τη διαφάνεια, πώς το λένε. Διάβια. Τη διάβια, μπράβο. Που το χλεβάσαμε τέλος πάντων, κουτσά στραβά, δούλεψε, όχι και εκεί δεν μπήκανε δικοί τους άνθρωποι κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ένα τυπικό, κράτησε ένα τυπικό. Κάποια προσχήματα. Γίνεται λοιπόν η αλλαγή στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το γνωστό ΕΕ, ο οποίος ρυθμίζει όλη την αγορά τηλεπικοινωνιών. Που αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική αγορά που ψιλοκινείται, συνεχίζει να ψιλοκινείται. Παίρνω έναν άνθρωπο, το Σοκράτη τον Κάτσικα, ο οποίος ήταν πανεπιστημιακός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, έχει διδάξει, έχει τέλος πάντων τρελή εμπειρία στο αντικείμενο, έτσι, στις τηλεπικοινωνίες, στα δίκτυα, τον βγάζουν αυτόν και βάζουν το Μενέλαο Δασκαλάκη, ο οποίος Μενέλαος Δασκαλάκης, η μοναδική εμπειρία επαγγελματική που έχει είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ο πολιτικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας από το 1997 στο 2004, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 2000 στο 2004, στην Ομάδα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επικοινωνιακής Στρατηγικής στις εκλογές του 2004. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η εμπειρία. Επικοινωνία. Όχι τηλεπικοινωνία. Επικοινωνία. Έτσι, κάποιος ηλίθιος θεωρεί ότι αφού ξέρει επικοινωνία, άρα ξέρει και από τηλεπικοινωνία. Οκ. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Και είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιο μοντέλο και να διαλέξεις, το μεγάλο ερώτημα και σωστά το έθεσε να συζητήσουμε για την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα, είναι πόσο το κράτος λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Παρένθεση, έτσι. Επειδή λέει, νομίζω είναι ο Αντιδρασέξ που το λέει αυτό το πράγμα, ότι νομίζω ότι είναι ο Αντιδρασέξ, λέει στο chat ότι το δημόσιο δεν πρέπει να είναι παραγωγικό. Διαφωνώ. Το δημόσιο πρέπει να είναι παραγωγικό. Δεν πρέπει να βάζει όρους παραγωγικότητας. Αυτό άλλο. Είναι αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Ότι το δημόσιο δεν είναι επιχείρηση. Όχι, είναι στόχος. Αλλά πρόσεξε. Όταν έχεις να κάνεις με το να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες των πολιτών, πρέπει να έχεις άξονες και τρόπους αξιολόγησης. Ακριβώς. Εντάξει. Έτσι. Πρέπει να αξιολογείς και πρέπει να ρυθμίζεις και πρέπει να μετράς με ποιο τρόπο και πόσο καλά εξυπηρετούνται οι πολίτες σου. Αυτό είναι, νομίζω, είναι ένα είδος μέτρησης της παραγωγικότητας. Έτσι. Και πόσο καλά αξιοποιείται τα κονδύλια που δίνει στα δαπάνη. Έτσι. Δεν είναι κέρδος. Το κέρδος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καταγράφεται. Δεν μπορείς να καταγράψεις το κέρδος ενός ανθρώπου ο οποίος παίρνει τις παροχές τις οποίες του έχει υποσχεθεί το κράτος και έχει ο ίδιος τέλος πάντων με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πληρώσει ανά τα χρόνια. Δεν μπορείς να καταγράψεις το τι προστιθέμενη αξία μπορεί να δημιουργήσει αυτός για το ίδιο το κράτος και το περιβάλλον στο οποίο υπάρχει όταν αυτά πληρούνται. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το μετρήσεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, οπότε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Φίλε, το συζητάμε αλλιώς άλλη στιγμή. Επίσης, έχουμε άλλη μια παρατήρηση από το Twitter, από τον Sideshore, όπου λέει ότι ακόμα και το outsourcing φαίνεται ότι δεν είναι. Το outsourcing είναι να δώσεις ένα κομμάτι. Πόσο είναι, ένα κομμάτι δουλειάς, ένα κομμάτι εργασίας σε μια εξωτερική επιχείρηση πέρα από αυτές τις δυνάμεις. Αντί να τα όλα στο εσωτερικό, μπορεί να κρατάς, ας πούμε, τη διαχείριση της εταιρείας, αλλά ξέρω εγώ τα σκουπίδια, αυτό που λέει, ας πούμε, να τα δώσεις κάπου έξω. Τα τηλεφωνικά κέντρα. Αυτό για παράδειγμα, που είναι μεγάλη. Ναι, μπράβο. Αυτό εμφανίζεται αριθμητικά πάλι συνήθως ως συμφέρουσα κίνηση. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι, λέει, πάντα. Φέρει ένα παράδειγμα. Επιτσένη, λέει, όταν ιδιωτικοποίησε μεγάλα κομμάτια υπηρεσιών του στρατού, πενταπλασιάστηκε το κόστος. Και βέβαια. Έτσι. Και βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Και ειδικά όταν μιλάμε για αμυντική δαπάνη. Έτσι. Και μιλάμε για μια τελείως άλλη κατάσταση, η οποία αμυντική δαπάνη πίσω της φέρνει και άλλες δαπάνες που είναι οι παράπλευρες. Επίσης, αυτό το πράγμα το έχουμε ζήσει, νομίζω, πάρα πολύ καθαρά στα τηλεπικοινωνιακά του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Όπου είναι call center και πάει λέγοντας. Ένα call center, επειδή εγώ έχω ιδία εμπειρία, διότι έχω προηγούμενη τέτοια επαγγελματική εμπειρία σε αρκετά, τέλος πάντων, επίπεδο τέτοιο που να μπορώ να συμπεράνω. Η ανάθεση υπηρεσιών τηλεφωνικών, όπως είναι το ΙΚΑ, ΕΟΠΗ και τα σχετικά, για το δημόσιο είναι πιο κοστοβόρα σε εξωτερικό συνεργάτη από ότι για το ίδιο θα έκανε insource μια τέτοια δουλειά με έμπειρους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι μακράν πιο κοστοβόρα. Μακράν όμως, όχι απλά κοστοβόρα, μακράν πιο κοστοβόρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει τρομακτική ανάλυση για να το συζητήσουμε.
Αλλά σε γενικές γραμμές, για να κλείσουμε την παρένθεση της παραγωγικότητας του δημοσίου και να επιστρέψουμε στους μύθους που είναι και θα είναι και το εγκατακλείδι της εκπομπής, από την κουβέντα φαίνεται ότι καλός ή κακός το δημόσιο, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει με τα φυσικά του μονοπόλια, να υπάρχει με έναν τομέα τέτοιο που να μπορεί να υποστηρίζει τον πολίτη σε σχέση με τα λεφτά που ο πολίτης δίνει σε έμεσους και άμεσους φόρους. Στην Ελλάδα οι έμεσοι και άμεσοι φόροι είναι ίσως και πολύ υψηλότεροι από το μεσοσταθμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θα πρέπει να το ψάξω αυτό το στοιχείο. Η έμεση. Η άμεση είναι χαμηλότερη. Είναι χαμηλή. Okay. Θα επιφυλάσσομαι να βρω το ακριβές στοιχείο για να μπορέσω να κάνω back αυτή την αίσθηση που έχω. Θεωρώ επίσης ότι. Καλό. Η έμεση που είναι και πιο άδικη, έτσι. Μα προφανώς. Γιατί έμεσος είναι ο ΦΠΑ, είναι ο φόρος στα καύσιμα. Πρώτα απ' όλα, εσύ προκαταβάλλεις το φόρο εισοδήματος. Και περιμένεις την εκαθάριση. Εντάξει, δηλαδή, τι γίνεται τώρα, δεν το έχουμε πιάσει αυτό. Δεν το έχουμε πιάσει. Προκαταβάλλουμε φόρο εισοδήματος κάθε χρόνο από τις μισθωτές μας εργασίες ή από τις ελευθέρια επαγγέλματα και τα σχετικά. Όπου πρακτικά αυτό που κάνουμε είναι να χρηματοδοτούμε από την τσέπη μας, να επιδοτούμε από την τσέπη μας την κρατική λειτουργία. Τις τράπεζες βασικά. Έτσι. Η οποία κρατική λειτουργία έρχεται πίσω σε εμάς και μας λέει ότι κοίτα να δεις, έχω μια επιστροφή να σου κάνω, αλλά δεν μπορώ να την κάνω νωρίτερα από τότε, και αν έρθεις μετά από τάδε, δεν θα στη δώσω και ποτέ. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι η κατεξοχήν διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου στο δικό μου μυαλό. Μπράβο. Και εκεί είναι το εγκατακλείδι. Αυτό είναι. Αυτό το ρημά το κοινωνικό συμβόλαιο. Και το κοινωνικό συμβόλαιο προϋποθέτει πρώτα απ' όλα τα δύο μέρη να έρχονται σε επικοινωνία. Πράγμα που σημαίνει. Να το ανανεώσουμε. Okay. Mm-hmm. Έχει πρώτα απ' όλα κάποιες βάσεις το κοινωνικό συμβόλαιο. Βάσεις οι οποίες ορίζονται μέσα από το Σύνταγμα. Οι οποίες έχουν τσαλαπατηθεί. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι, okay, να τις αλλάξουμε. Για να γίνει η αλλαγή του κοινωνικού συμβολαίου, προϋποτίθεται δημόσιος διάλογος. Πριν φτάσουμε σε αυτό, ας πούμε τους άλλους, ακριβώς γιατί κάνουμε κλείσιμο με αυτό το θέμα, με αυτό το αντικείμενο, το δημόσιο διάλογο, γίνεται και το κλείσιμο της έρευνάς μας. Mm-hmm. Ας πούμε και τους άλλους τρεις μύθους εν συντομία, ναι. Για να κλείσουμε, αν θέλεις, με το δημόσιο διάλογο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο επόμενος μύθος είναι η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι πολύ συνταρακτικός μύθος. Το συζητήσαμε για λίγο όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν ακουμπήσαμε τις συντεχνίες. Δικό μου σχόλιο. Πιστεύω ότι υπάρχουν συντεχνίες δημοσίων υπαλλήλων. Πιστεύω ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι και κλίκες μέσα στο δημοσιοϋπαλληλικό περιβάλλον, οι οποίες λειτουργούν σε καθαρά κομματικό επίπεδο, είτε κατ' επέκταση προσωπικής ανέλυξης, είτε πραγματικά προσωπικής ανέλυξης, χωρίς το κομματικό. Υπήρχε, δηλαδή θυμάμαι μια 20ετία ολόκληρη, ανθρώπους οι οποίοι η ανέλυξή τους βασιζόταν στη συνδικαλιστική τους εισαγωγικά λειτουργία. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς όμως είναι και η κατάρρευση του μύθου που λέει ότι υπάρχουν συντεχνίες που λειτουργούν αυτόνομα, γιατί η συντεχνία λειτουργεί αυτόνομα προστατευτικά για τον εαυτό της. Οι συντεχνίες του δημοσίου τομέα λειτουργούσαν ως πρώτα απ' όλα κατάργηση ουσιαστικά του συνδικαλισμού. Του συνδικαλισμού που. Επιρασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ακριβώς. Και δημιουργία στρατιάς, κομματικής στρατιάς, η οποία λειτουργεί μέσα στα σημεία κλειδιά του κράτους προς όφελος του κόμματος. Έτσι, ναι. Προς όφελος δηλαδή της συντεχνίας που ονομάζεται πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το οποίο πολιτικό σύστημα τους κομμάτι ήταν οι συνδικαλιστικές αυτές ομάδες. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή το δημόσιο μέσα είχε δικά του εσωτερικά στεγάνα. Στο άρθρο αναφέρουμε το θέμα του ΑΣΕΠ. Πάνω από το 85% των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, ακόμα και των πρόσθετων συμβασιούχων. Ναι. Όχι δηλαδή μόνιμη σχέση εργασίας. Ακόμα και αυτόν που τον έχω φέρει με σύμβαση έργου, να δουλέψει για ένα χρόνο. Γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για το κατά πόσο. Θεωρείται είναι διαφάνης. Φαίνεται να είναι διαφάνης. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ έχω δώσει ΑΣΕΠ, είχα περάσει μάλιστα κιόλας. Δεν πήγα στο δημόσιο, δεν είδα επιλήψιμο. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό το 10-15% το οποίο μπαίνει με άλλους τρόπους έτσι, μέσα στο σύστημα, mm-hmm. είναι αυτό το τελικά το 15% το οποίο ελέγχει το ίδιο το σύστημα.
Δηλαδή έχει μια μεγάλη μάζα, ενώ 80% των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται τελικά του συνδικαλιστικού φορεί. Έτσι. Ή αν θέλει, εισπράττουν τα ωφέλη που παράγει αυτή η σχέση μεταξύ του 15% του κομματικού αυτού 15% με το κράτος, με την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία, εισπράττει κάποια ωφέλη και αυτό. Και αυτό έτσι. Είναι. Μα η ανταλλαγή είναι ακριβώς αυτή. Το δούνε και λαβίνουν, είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε λοιπόν για συντεχνίες οι οποίες λειτουργούν μέσα στο δημόσιο, αυτονομούνται. Τώρα αυτονομήθηκαν. Και τώρα αυτονομήθηκαν γιατί έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο. Ακριβώς. Όχι γιατί έσπασε το παλιό το σύστημα, το κακό που λέγαμε. Όχι. Το κοινωνικό συμβόλαιο. Η βάση του κοινωνικού συμβολέου. Γιατί αν είχε σπάσει το παλιό το σύστημα απλώς, τότε και το 80% ξέρει τι έλεγε του δημοσίου. Ωραία παιδιά, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση. Αυτό. Καταστρέψατε αυτό που υπήρχε και πλέον. Και πάμε σε κάτι καινούριο. Εδώ, όχι, εδώ λειτουργεί και ο κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν υπάρχει καινούριο. Εντάξει. Ενώ ότι. Ρε παιδί, θα υπήρχε μια εσωτερική ανακατάταξη. Στο υπαλληλικό κομμάτι, το οποίο θα προσπαθούσε, ας πούμε, αν θέλεις, να φέρει εξελίξεις έτσι, μέσα στο σύστημα της αντιπροσώπευσης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τα σπάσανε γενικά. Και τώρα πάνω στο χαμό, ο καθένας ψάχνει να βρει το μεντικό του μετερίζει για να αναδειχθεί και να πάει πιο εκεί, ας πούμε. Ακριβώς. Και να ανελιχθεί πάνω σε όλη αυτή την κατάσταση. Όπου βέβαια το ίδιο πράγμα ψάχνουν και οι επιχειρηματίες, έτσι. Οι επιχειρηματίες, αυτή τη στιγμή, εγώ νιώθω. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι βλέπω πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Θα με πείτε λίγο παράξενο τώρα, αλλά έχω συνηθίσει να παρατηρώ αυτά τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας, που κυκλοφορώ πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, βλέπω συνεχώς την Αμερικανική Αντιπροσωπεία να περιφέρεται από δημόσιο κτίριο σε δημόσιο κτίριο. Βλέπω συνεχώς τα GMC με τα μαύρα τζάμια, τη συνοδεία του περιπολικού, 2 GMC και ένα van και ένα περιπολικό, να περιφέρονται από πρεσβεία σε πρεσβεία, από κρατικό κτίριο σε κρατικό κτίριο και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υπόθεση κοράκια που κάθονται πάνω από το πτώμα και περιμένουν ποιο θα πάρει τον καλύτερο μεζέ. Όπου πάμε στο μύθο νούμερο 4, που έχει να κάνει με τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς. Άλλος μεγάλος μύθος. Όχι ότι δεν υφίσταται ότι ο ανταγωνισμός είναι ιδεολόγημα, θα μπορούσε να υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει καθαρός ανταγωνισμός. Είναι μια θεωρία, θυμίζει λίγο οι νεοφιλελεύθεροι σε αυτόν τον τομέα, θυμίζουν λίγο και τους παλαιοκομμουνιστές, που προσπαθούν να σε πείσουν ότι. Χωρίς να έχουν άδικο. Ότι εντάξει, λέει, ο υπαρκτός λέει δεν ήταν ο κομμουνισμός στην πράξη. Συμφωνώ, δεν ήταν όντως ο κομμουνισμός στην πράξη. Όπως αντίστοιχα και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δεν υφίσταται στην πράξη. Παρένθεση διακοπή. Αντιδρασέξ για την ομορφιά με την πόλη στη ΣΕΙΔΑΠ. Είχαμε ολόκληρη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έχει ανέβει στο Facebook, μπορείς να την βρεις. Έχει ανέβει στο YouTube, στο κανάλι του Όμνια. Ήταν η Μαρία Κανελοπούλου εδώ μαζί μας. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα, συζήτησαν πολλά πράγματα γι' αυτό. Είναι διαθέσιμη, μπορείς να τη δεις. Φτιάξε καφέ μετά την εκπομπή και κάτσε δες τη, αν σε αφήσει το παιδί λάστιχο. Φιλιά. 12 η ώρα να φτιάξει καφέ. Όλα τα κάνει, τον ξέρω εγώ. Εντάξει, άλλη στιγμή. Οκ. Okay. Σκάω. Λοιπόν, εδώ ο μεγάλος μύθος έχει να κάνει με το πώς ο δημόσιος τομέας χάνει μονοπόλια. Ή ολιγοπόλια, ή και στές τους φτιάχνονται είτε άλλα μονοπόλια είτε κάποια ολιγοπόλια. Mm-hmm. Είτε και ακόμα χειρότερα εξαφανίζονται εντελώς οι τομείς της οικονομίας. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα την Ολυμπιακή. Ναι, σε ο καλά. Έφυγε ένας θετικός αερομεταφορέας, ο οποίος είχε παθητικό, δεν διαφωνώ, και εξαφανίστηκε. Δεν έχουμε πλέον αερομεταφορέα. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε 2 εσωτερικούς αερομεταφορείς. Όπου τελικά ο ένας κάνουν lobbying. Trust. Ο οποίος πια έχει τον άλλον. Ακριβώς. Και επιχειρούν, δεύτερη φορά που επιχειρούν, να εξαγόρασαν στον άλλον. Με διαφορετικά σχήματα να κοροϊδέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Να την εγκρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι τελικά η πιο κλασική περίπτωση που συνέβησαν όλα μαζί. Ναι, ναι. Και εξαφανίστηκε ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλουμε, την εθνική οικονομία, με όρους δηλαδή συνόρων, να πούμε. Δεν υπάρχει πια. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θες να πας Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, θα πρέπει να πας με την Κατάρ, ξέρω εγώ. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ελληνικός. Αν είσαι πολύ πατριώτης και θες να τα δώσεις σε κάποιον τέλος πάντων Έλληνα επιχειρηματία, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι.
Και ταυτόχρονα τα δύο σχήματα, τα μικρά ουσιαστικά ως προς το ανταγωνιστικό με τη διεθνή έννοια που σχηματίστηκαν, ουσιαστικά φτιάχνουν ένα ολιγοπόλιο εντός Ελλάδας, προσπαθούν να εξαγορήσουν ένας τον άλλον. Οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, από ό,τι γνωρίζω, έχουν ανέβει. Αν δεν έχουν ανέβει, τέλος πάντων είναι συγκρίσιμες. Το να πετάξει στο εσωτερικό είναι συγκρίσιμο, αν όχι ανώτερο, με το να πετάξει στην Ευρώπη. Σαφώς. Έτσι. Και τρίτο και κυριότερο, επιδοτούνται. Ναι, βέβαια. Επιδοτούνται. Άρα, μην μου λέτε μεν για ανταγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές έχουν εξασφαλισμένο το κέρδος τους. Γιατί τα έχουν πάρει από το κράτος. Σου δίνω κάτι και σου εξασφαλίζω το κέρδος. Και σου λέω, κύριε, θα πας. Αυτό που λέγαμε πριν. Θα πας στην Παραμεθόρειο, γιατί χρειάζεται να πηγαίνεις στην Παραμεθόρειο, γιατί εγώ πρέπει να το υποστηρίξω τον πληθυσμό μου εκεί πέρα. Αλλά επειδή δεν θα βγάλεις κέρδος, θα έρθω εγώ και θα σε δώσω την τσέπη μου. Έτσι. Άρα, αυτό το οποίο μας έλεγε στην αρχή ο γιος του κυρίου υπουργού, του συγχωρεμένου του υπουργού, έτσι, το οποίο το έμαθε σε κάποιο Cambridge, δεν ξέρω πού πήγε ο άνθρωπος και σπούδασε, και μπράβο του, και να χαίρεται τις σπουδές του. Έτσι. Που λέει ότι ουσιαστικά πληρώνει το κράτος τα υπέρογκα έξοδα. Δεν τα πληρώνει για τις ιδιωτικές. Τα πληρώνει δεν τα πληρώνει στον εαυτό του και τα πληρώνει στον ιδιότητα. Και τα πληρώνει στον κύριο Βασιλάκη, ο οποίος έχει και τη Χέρτζο, το Ελλάς και πάει λέγοντας. Δεν τα πληρώνει σε τυχαίους ανθρώπους που ό,τι. Πέρα από αυτό όμως, πάρα πολλά μονοπόλια κρατικά ουσιαστικά λειτουργούν συντηρώντας ιδιωτικά μονοπόλια από κάτω. Είτε αυτό ονομάζεται προμηθευτής, είτε αυτό ονομάζεται κατασκευαστής. Μεγάλο παράδειγμα τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι ολιγοπόλιο ιδιωτικό. Οικογένεια Βαρδινογιάννη, από την εποχή της επταετίας, εντάξει, Motor Oil Ελλάς, δηληστήρια Κορίνθου στη συνέχεια, ελληνικά πετρέλαια πριν 2-3 χρόνια με τη μετοχοποίηση και με τη μεταφορά πακέτων, η οικογένεια Βαρδινογιάννη που ελέγχει αυτή τη στιγμή το 70-80% του inflow και outflow των καυσίμων στην Ελλάδα. Το κατανοείτε αυτό? Πρόσεξε, μέχρι τη Μάνικα ελέγχει το 60%. Ναι, ναι. Μέχρι τη Μάνικα, δηλαδή μέχρι το πρατηριούχο, το πρατήριο. Άμα βάλουμε μαζί και την Κοράλ και τη Σελ αεροπορικών εταιριών που πήρε, θα φτάσουμε στο 70% και το 80%. Η Κοράλ είναι το υγραέριο που φτάνει με δίκτυο συγκεκριμένο, άμα δεις το site της, κατοίκων διανομή, το υγραέριο, οι φιάλες στα σπίτια των ανθρώπων. Και θα δεις, αν ψάξεις να βρεις, τη Σελ, τη ΣΕΛ Ελλάδας στο αεροδρόμιο, η οποία έχει το βασικό αγωγό διοχέτευση καυσίμων για όλες τις αεροπορικές εταιρείες στον Ελευθέριο Βενιζέλο, με ειδική εταιρεία που έχει κάνει εκεί, συμφερόντων Βαρδινογιάννη. Αυτό ήταν μέσα στην... δεν ήταν στην κοινοπραξία. Όχι, 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 έγινε ούτε καν διαγωνισμός. Ήτανε κατευθείαν το παιχνίδι. Μόλις έγινε το αεροδρόμιο, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ανώνυμη και διαχειρίζεται τη διοχέτευση καυσίμων των αεροσκαφών στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κυροζίνη και μιλάμε για τόνους ημερησίως. Μιλάμε για τόνους ημερησίως, το οποίο είναι αποκλειστική σε εκμετάλλευση της οικογένειας Βαρδινογιάννη στο Ελευθέριο Βενιζέλο. Εντάξει, η συγκεκριμένη εταιρεία, είναι συγκεκριμένη εταιρεία. Τα είχε η ΣΕΛ πριν αυτά, σε κοινοπραξία με την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Όταν η ΣΕΛ αποχώρησε από την Ελλάδα, το 100% όλων αυτών των εργασιών τα πήρε στην ιδιοκτησία της η οικογένεια Βαρδινογιάννη και τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Αν η οικογένεια Βαρδινογιάννη γυρίσει στην κάνουλα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ανεφοδιάζεται κανένα αεροπλάνο εν κατακλείδη. Ελεύθερη αγορά. Ναι, βέβαια. Μία ιδιότυπη μορφή μονοπωλίου, το οποίο εξυπηρέτησε πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικά μονοπόλια, και εδώ έχει να κάνει με το ερώτημα που είπαμε πριν. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχεις ιδιωτικό ή κρατικό μονοπόλιο. Το ζήτημα είναι αν θα έχεις κράτος το οποίο θα εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες του. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλο. Είναι η περίπτωση ΟΤΕ. Η περίπτωση του ΟΤΕ, ο οποίος ΟΤΕ είναι αμαρτωλός, όχι για τις δαπάνες τις δικές του, με την έννοια ότι ήταν. Ότι είχε παθητικό. Δεν τον πληρώσαμε με την έννοια ότι μας έβαλε μέσα. Οπότε δεν είναι ο ΣΕ εντός αγωγικών, που ο ΣΕ είναι άλλη μια τεράστια ιστορία, γιατί είναι Λάξε. Μέσα. Στον ΟΣΕ εμπλέκεται η ΕΤΒΑ στον και η Siemens. Ναι, οι γραμμές βασικά. Είναι όλο το παιχνίδι αυτό. Η Siemens και ο Άκτορας πια. Ναι, εννοείς ποιοι πάνε. Τώρα τα λεφτά ναι, ναι. Που πάνε.
Λοιπόν, οπότε από την αμαρτωλή εποχή που έλεγα για το ψηφιακό κέντρο, λειτουργεί ουσιαστικά εξυπηρετώντας πάντα κάποιο ιδιωτικό μονοπόλιο ή ολιγοπόλιο από πίσω. Ναι. Βλέπε, Siemens, Κόκαλης και τα δύο μαζί. Έτσι, εξαρτάται κάθε φορά τι έφερνε, που υπήρχε το αγνό και που υπήρχε. Έτσι και ο Κόκαλης εξάλλου ήταν και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Siemens. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν η μοναδική ενδεχομένως χώρα του κόσμου που επικράτησε για πολύ καιρό το ISDN. Έτσι. Ναι. Με τα net mode της που ήταν dial-up, ακριβώς ήταν μια dial-up τεχνολογία προηγούμενης, αν θέλεις, γενιάς ίντερνετ. Πληροφορίες μου λένε ότι ακόμα υπάρχουν net mode στις αποθήκες τότε. Υπάρχουν, ναι. Ήταν σε παλέτες. Μέχρι να τα διώξει. Μέχρι να τα διώξει. Έτσι, μέχρι να τα φέρει να τα διώξει. Της Alcatel μου φαίνεται ήταν μετά. Η τεχνολογία. Net mode. Η τεχνολογία, η τεχνολογία ναι, της Alcatel είχε κάνει την είχε δώσει την πατέντα στην Ιντρακόμ. Στην Ιντρακόμ και η Ιντρακόμ τα έφτιαχνε εδώ. Ακριβώς, ένα φασόν Alcatel. Λοιπόν, μέχρι να φύγουν αυτά. Θυμάμαι εγώ, γιατί εμένα είναι ο τομέας μου αντίστοιχα εκεί πέρα, να μιλάω το γράφημα μες στο κείμενο, να με έχει πιάσει, τότε ένα off the record, τώρα μπορώ να το πω, ενδεχομένως, να με έχει πιάσει ένας manager, δεν λέω σε ποιο τμήμα, τότε, το 2002, αν θυμάμαι καλά, ναι, 2002 ήταν, όπου μου εξηγούσε με πλήρως αγοραίο ύφος, ναι, ναι. Φιλαράκι, η μπις να είναι, μη μου λέτε για DSL, σιγά ποιο είναι το DSL, η μπις να είναι το ISDN. Έτσι όπως το είπα ακριβώς τώρα. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος τότε να λέει σε δημοσιογράφο, η μπις να είναι το ISDN. Έτσι. Εδώ οι φίλοι της απελευθέρωσης αγοράς, τέλος πάντων, έχουν κάθε δικαίωμα να γυρίσουν και να σου πούνε ότι να το μοντέλο αυτό είναι πραστικό. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά δεν έχει να κάνει με το μοντέλο. Δεν έχει να κάνει με το αν ότε είναι κρατικός. Έχει να κάνει με το ίδιο, ότι το ίδιο κράτος που βρίσκεται από πίσω και ελέγχει τον ΟΤΕ, το ίδιο κράτος έρχεται και θα εξυπηρετήσει αύριο τον Κόκαλη ή τον κάθε Κόκαλη απευθείας δίνοντάς του τον ΟΤΕ. Τώρα απλώς δεν υπάρχουν μεγάλη επιχειρηματία στο εσωτερικό συγκριτικά με το πώς έχει ανοίξει η αγορά και μπορεί να έρχεται κάθε γερμανική και να φαίνεται ο Κόκαλης, ο οποίος εδώ πέρα φαίνονταν θεός, να φαίνεται τόσο δά. Απέναντι έτσι. Σε μια εταιρεία, σε ένα. Παρ' όλα αυτά, έμεινε πρακτοράς της, σε εισαγωγικά. Ωστόσο, εκεί είπα να καταλήξω. Και σε αυτή την περίπτωση, στο καινούριο αυτό μοντέλο, όπου ουσιαστικά θα φτιαχτούν μονοπόλια ή ολιγοπόλια με ξένες μεγάλες επιχειρήσεις, με πολυεθνικές, θα έχεις τους εθνικούς εργολάβους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να αναλαμβάνουν τις εργολαβίες. Έτσι. Μπορεί όχι τόσο με τόσα κέρδη όσο στο παρελθόν. Γιατί θα παίρνουν μικρότερες δουλειές, γιατί βέβαια όλοι αυτά θα προτιμήσουν τους δικούς τους. Ωστόσο, θα έχουν πάλι εξασφαλισμένο ένα μέλλον με αγορές που συνδέονται με μονοπόλια. Σαφώς. Γιατί εκεί είναι πάντα. Έτσι. Εκεί θα είναι πάντα και εκεί θα κοιτάνε. Και γιατί με το ίδιο μοντέλο θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Εύκολα, γρήγορα, δεν θα είναι κράτος, θα είναι ιδιώτης. Μα βέβαια. Έτσι. Από πάνω. Εύκολα, γρήγορα, λεφτά είναι αυτό το πράγμα. Και όταν αυτό το πράγμα το φτάνεις μέχρι τη μέση διοίκηση και έρχεται αυτός εκεί να σου πει ότι φιλαράκι, μην την ADSL τώρα. Ναι. Πάμε ISDN Ventusa να φύγουν οι παλέτες από κάτω με τα έτσι net είναι. Mode. Έτσι είναι. Αυτό να κουμπώνει ο κόσμος δύο κανάλια να φτάνει 128 KB να λιώνει. Μα πούμε τώρα για cable αμερικάνικα. Αυτό. 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 Είναι αυτό όλο το πράγμα. Έχει ένα μιλημένο mode. Το οποίο είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση. Έτσι πάει. Είναι μέσα σε αυτούς τους μύθους της αγοράς, αυτής της μοναδικής, που είναι αντίστοιχο μέρος του μύθους οι αερομεταφορές, όπως προηγουμένως είπαμε, οι γαλακτοβιομηχανίες, που αυτή την υπόθεση με το καρτέλ, αυτό. Που, τα λεφτά ακόμα είναι 24 αυτό, εκατομμύρια ναι, πρόστιμα. Πού το μάθε, πού τα άκουσε κανείς, τι έγινε, τα πρόστιμα εισπράχθηκαν, δεν εισπράχθηκαν, συνέβη, τι δεν συνέβη. Οι άνθρωποι αυτοί που ενεπλάκησαν εκεί, πού είναι τώρα. Γιατί τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που μας παρακολουθούσαν επί Μητσοτάκη, γιατί ήταν κρατικό, ότι ξαφνικά η Vodafone εμφανίστηκε να είναι η τρύπα για να παρακολουθούν, όχι εσωτερικά, να παρακολουθεί η CIA και αυτό. Η Αμερικάνικη Πρεσβεία αυτό. Και έχουμε το θάνατο ανθρώπου, γιατί εδώ αυτό πια δεν μετριώνται με αυτό ήθελα λεφτά. Να πω. Έχουμε το θάνατο ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος δολοφονήθηκε, έτσι, και κανένας δεν έχει μιλήσει
για τα πεπραγμένα. Τίποτα. Γιατί έχει δολοφονηθεί ο άνθρωπος, έχει περάσει από πόσα ιατροδικαστές και ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Εντάξει. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που μιλάνε και λένε ότι μιλάμε για ναυτικούς κόμπους που δεν τους ξέρει πού να τους έκανε ο άνθρωπος. Δίκτυα, κούμπονε οπτικές, ας πούμε, και έκανε business plan και τέτοια ο άνθρωπος. Δηλαδή ήταν δικτυάς και τέτοιο. Τι να ξέρει ο άλλος τώρα. Και τον βρήκανε κρεμασμένο αυτό με ναυτικό κόμπο κιόλας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, να πάω να παίξω κάνω online παιχνίδι, ρε παιδιά. Δηλαδή, sorry κιόλας. Θυμίζω δε στον κόσμο τότε ο ΕΤ είχε έρθει και είχε βάλει ένα πρόστιμο τρομακτικό στη Vodafone, γνωρίζοντας ουσιαστικά ότι αυτό το πρόστιμο θα καταπέσει στο δικαστήριο. Mm. Πράγμα που όχι, ήταν για την εικόνα. Επόμενη χρονιά. Ήταν για την εικόνα. Προφανώς ήταν για την εικόνα, αλλά ταυτόχρονα η εικόνα εξυπηρετεί και το αποτέλεσμα, έτσι. Έτσι. Για την επόμενη χρονιά κατέπεσε όντως στο δικαστήριο και έκτοτε δεν του ρίξαν καινούργια τίποτα, καμπάνα. Τίποτα. Ουσιαστικά δεν θυμάμαι, ήταν 70 εκατομμύρια. Ήταν ένα αστρονομικό νούμερο. Κιχ είναι έτσι. Το ίδιο κιχ που δεν βγαίνει όταν οι υπάλληλοι τη Vodafone κλείνανε το δρόμο μπροστά από τη Vodafone για να διαμαρτυρηθούν γιατί του τσακίζανε μισθού, του τσακίζανε με απολύσει κτλ, κτλ. Είναι το ίδιο πράγμα. Διότι είναι σαν τι τράπεζε. Όταν έχει πολύ χρήμα στα μέσα. Δεν έχει να μιλήσει κανείς για αυτά. Ακριβώς. Είναι τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, μύθος νούμερο 5. Το δημόσιο κερδίζει από τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι από τους αγαπημένους μου μύθους. Mm-hmm. Το δημόσιο λέει κερδίζει, περνάει καλά, κάνει δείχνει. Εξηγήσαμε το iPad ήδη. Δηλαδή, τι κερδίζει. Ότι εδώ προκειμένου... σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το ξεχνάμε εντελώς. Εντελώς δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει μηδέν. Χάνει μόνο. Περνάμε στο γεγονός ότι σε καμία μεταπόληση, ιδίως όπως γίνονται μέσω του χρηματιστηρίου, δεν αξιολογείται το κόστος των υποδομών και της ακίνητης περιουσίας, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί όπως θέλει μετά ο ιδιώτης. Για παράδειγμα, έχουμε την πολύ πρόσφατο, συζητάγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας. Έτσι, όπου mm-hmm. έχει ξεκινήσει τώρα η Πειραιώς και πουλάει κομμάτια της που δεν είναι στο τραπεζικό. Δηλαδή όπου ήταν μέτοχος ουσιαστικά η ιδιοκτησία της ή όπου είναι μέτοχος ναι. η τράπεζα και τα παραδίδει και ήδη έχει συγκεντρώσει πόσο έχει περάσει ένας μήνας ναι, από τότε που έχει συγκεντρώσει το 50% των χρημάτων που έδωσε για την αγοράση βέβαια. Έτσι. Βέβαια ήδη το έχει κάνει, ήδη έχει βγάλει τα λεφτά αυτά βέβαια. Το δημόσιο δεν έχει να κερδίσει κάτι. Είναι σαν την ίδια κουμπούρδα που λέμε για τις χουριές. Που είχα εμπλακεί σε μια κουβέντα, λάθος μου βέβαια, αλλά τέλος πάντων καμιά φορά συμβαίνει. Εχθές το βράδυ με κάποιον στο Twitter σε σχέση με την επένδυση χουριές. Πώς το λένε, επευκαιρίας μιας δημοσκόπησης που κάνει το Βήμα online, ας πούμε και τέτοια. Και μου λέει ναι, εντάξει και τα λοιπά, αλλά η ανάπτυξη που και τέτοια. Ποια ανάπτυξη, παιδιά, ποια ανάπτυξη. Λέει ότι το κράτος θα πάρει. Τι θα πάρει, το κράτος δεν έχει να πάρει τίποτα το κράτος. Η ανάπτυξη έχει ορίζονται 25-27 χρόνια. Το κράτος έχει να πάρει φορολογία, η οποία φορολογία έχει να κάνει με το μερίδιο της εταιρείας που βρίσκεται στο κράτος εδώ, ας πούμε, στη συγκεκριμένη χωρική, τέλος πάντων, περιφέρεια, η οποία είναι στα χέρια αυτού που κάνει την επένδυση. Αν αυτός που κάνει την επένδυση δείξει ότι κοίτα να δεις μεγάλο, εγώ δεν έχω κέρδη, το κράτος δεν έχει να πάρει τίποτα. Το κράτος δεν έχει να πάρει τίποτα από αυτά γιατί δεν είναι εκμετάλλευση του κράτους. Έχει δώσει 100% την εκμετάλλευση της υπόγειας του υπόγειου πλούτου εκεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς επίσης και κατ' επέκταση του υπέργειου πλούτου, των υπεργείων κατασκευών και τα σχετικά. Και θα καραφλιάσουν δύο βουνά, τρία βουνά. Εντάξει, θα παίξουν μπάλα 27 χρόνια. Θα βάλουν κάποιους ανθρώπους, θα τους εκπαιδεύσουν με λεφτά του κράτους. Το έχω γράψει αυτό, να μπείτε να το δείτε στο blog. Το έχω γράψει με λεφτά του κράτους. Θα εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν εκεί. Σε 27 χρόνια που δεν θα έχουν κατοχυρώσει ούτε καν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα μείνουν χωρίς δουλειά γιατί η επένδυση θα έχει λήξει. Θα γυρίσει το κλειδί η εταιρεία. Θα έχει μαζέψει ό,τι είναι η χρήμα είναι να έχει μαζέψει. Θα έχει βάλει τα λεφτά, το χρυσό και το χαλκό στις τράπεζες που έχει συμφωνήσει να τον τοποθετήσει, γιατί αυτό είναι ένα deal μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών. Όταν ξεκινάνε, ειδικά τις εταιρείες που είναι gold mining εταιρείες, και το κράτος απλά θα κοιτάει ένα καραφλό βουνό που δεν θα ξέρει τι να κάνει για να αποκαταστήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί γύρω. Και κάθονται και μας λένε για επένδυση και για ανάπτυξη και για μπούρδες διάφορες, οι οποίες δεν υπάρχουν πραγματικά. Καθίστε, διαβάστε. Δεν μας φτάνουν τρεις εκπομπές να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πες μου λίγο την εμπειρία σου για αυτό το πράγμα. Η TVX. Θυμίζω ότι άνοιξε μία τρύπα.
μία τρύπα. Έτσι. Και η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε ήταν τόση, ώστε αφενός με να μην κερδίσουμε τίποτα αυτό που είπες, ουσιαστικά έγινε πλάτη με πλάτη αυτό, καλύπτοντας τα χρέη που δημιούργησε λόγω της οικολογικής καταστροφής προς το δημόσιο και τα λεφτά τα οποία πάρθηκαν για την παραχώρηση αξίας γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, θες 15 δισεκατομμύρια μεταλλεύματος, τα 11-17 εκατομμύρια που πήραμε για την αξία, ξαναλέω, 15 με 20 δισεκατομμύρια μεταλλεύματος, πήγανε στις αποζημιώσεις των απληρωτών εργαζόμενων του TVX. Μάλιστα. Έτσι. Και όλα αυτά για μία τρύπα. Ας βάλουμε, ας αναλογιστούμε τι σκοπεύει να κάνει αυτή τη στιγμή η European Gold, τι θα προκαλέσει προφανώς στο περιβάλλον. Δεν ξέρω αν οι τιμές του χρυσού, γιατί η συγκέντρωση είναι πολύ μικρή στη Χαλκιδική, αν οι τιμές του χρυσού αυτή τη στιγμή που είναι στα ύψη θα συνεχίσουν να είναι και τα επόμενα 25 χρόνια, γιατί εκεί βασίζεται η εξόριξη, που δεν θα είναι, προφανώς δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά υψηλές τιμές του χρυσού. Αν πει κάποια στιγμή η European Gold, κοιτάξτε, μάγκες, εγώ βγάζω 5 γραμμάρια στον τόνο, κανονικά θα πρέπει να είναι 15 γραμμάρια, πόσο είναι να είναι βιώσιμο, χαίρετε. Τέλος. Γεια σας. Τέλος. Και σε 15 και σε 10 χρόνια. Δεν έχει νόημα. Ναι, ακριβώς. Πού παίρνει. Πού παίρνει το δημόσιο λεφτά. Παίρνει το δημόσιο λεφτά. Αυτό ακριβώς. Καταρρύπτεται. Μα ένα επιχείρημα έχουν. Ότι θα δουλέψουν 5.000, τι λένε. Ποιοι 5.000, είναι 1.250 στα fact sheet τους. Το ξέρω. Τόσοι στο fact sheet τους λένε 1.250. Από αυτούς οι 750 ήδη δουλεύουν. Σκόπιμα χρησιμοποιώ τους μεγάλους αριθμούς. Σκόπιμα τους. Μαζί σου. 5.000. Εγώ τα παίρνω στο κρανίο. Μαζί με τις περιφερειακές δουλειές. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό κέρδος. Δεν έχουν να πούνε κάτι. Δεν μπορούν να πούνε κάτι άλλο. Θα φορολογείται, λέει, η εταιρεία εδώ. Πώς φορολογείται. Δεν φορολογείται εδώ. Στον Καναδά φορολογείται. Γιατί δεν κάνει το προϊόν. Θα φορολογείται γιατί για αυτό που σκάβει θα φορολογείται. Αυτό. Μόνο. Για τη δαπάνη του να σκάψει. Αυτό. Φορολογεί, για τις δυναμίτες να βάζει. Από εκεί πέρα τέλος. Όλη η άλλη λειτουργία, η έδρες είναι αλλού. Ακόμα και αν έχει εδώ εργοστάσια, ακόμα και μέσω κάποιων offshore. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Έλεγχονται. Αλλού γίνονται δηλώσεις. Εδώ θα παίρνει για το ΦΠΑ της διακίνησης τα φορτηγά και από τα μπέγκ τα βγαίνουν. Αυτό. Το ΦΠΑ της διακίνησης. Εκεί είναι το μοναδικό έσοδο. Παρένθεση, σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον αγωγό στο αεροδρόμιο, έχουμε τηλεθεατή από το Twitter, ο οποίος μας λέει ότι τα ποσοστά στα καύσιμα αεροδρομίου είναι Βαρδινογιάννης 60%, ΕΛΠΕ 25%, ένα κομμάτι ο Λάτσης και ένα κομμάτι Ολυμπιακή Καυσίμων. Ο αγωγός είναι πληρωμένος από το κράτος, γράφει ο αναγνώστης. Το κλασικό με τις υποδόμες. Λοιπόν, δεν το έχουμε διασταυρώσει, είναι μια ένδειξη, είναι στα pending για διασταύρωση. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια μικρή έρευνα για το τι συμβαίνει με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ούτως ή άλλως απασχόλησε και κάποιες μέρες πριν με την υπόθεση, την πολύ παλιά υπόθεση στην Κρήτη. Το έχουμε υπόψη μας, το κρατάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τηλεθεατή που μας. Online τηλεθεατή, whatever είναι αυτό, που μας έδωσε την πληροφορία. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνετε αν μιλάμε για μονοπόλια. Καταλαβαίνετε αν μιλάμε για ελεύθερες αγορές. Καταλαβαίνετε αν μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις με πρόθεση ή τέλος πάντων με κατάληξη να ωφελήσουν το κράτος. Αυτά. Πρόσεχε, κάτι άλλο για το θέμα του ωφέλους του δημοσίου. Στο δημόσιο εντάσσει και το δίνει τον καταναλωτή. Ναι. Ο καταναλωτής χάνει είτε μέσω του φόρου που πληρώνει, είτε μέσω του προϊόντος που πληρώνει. Mm-hmm. Είτε, και αθρηστικά προφανώς. Έτσι. Γιατί πληρώνω ενδεχομένως φόρο για να έχω φθηνότερο ρεύμα από όλη την Ευρώπη. Έτσι και καλύπτω με επιδοτήσεις από το κράτος οι οποίες πληρώνονται από το φορολογούμενο. Πράγμα το οποίο είναι πιο τίμιο, πιο έτοιμο, διότι έχει το πλούσιος ο οποίος υποτίθεται. Αν δουλεύει σωστά το φορολογικό σύστημα και ήταν δίκαιο, έρχεται και πληρώνει για την παροχή του ρεύματος στο φτωχό μέσω της φθηνής επιδοτούμενης κιλοβατόρας, η οποία πληρώνεται, ξαναλέω, από τη φορολογία. Αυτό για να το υπολογίσει λοιπόν στο καινούργιο σχήμα, θα πεις ποιο είναι το καινούργιο τιμολόγιο, τι γλιτώνω από το φόρο, γλίτωσα κάτι από το φόρο. Αν γλιτώσω κάτι από το φόρο και το πληρώνω στο τιμολόγιο και μου έρθει
λιγότερο στο τέλος έχω ωφεληθεί ως καταναλωτής. Ας το δημόσιο στην άκρη. Ας μην υπολογίσουν το έσοδο του δημοσίου. Ακόμα και αν είναι μηδέν. Η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Κάθε φορά που είναι. Πρώτα απ' όλα ισχύουν δύο πράγματα. Όποτε είναι ιδιωτικοποιηθεί να ανοίξει μια αγορά, ανεβαίνουν τα τιμολόγια. Αν δεν ανέβουν τα τιμολόγια, φέρνει το παράδειγμα του ΟΤΕ, θυμίζω στον κόσμο ότι για πόσα χρόνια ήταν εκτός του ανταγωνισμού της κινητής τηλεφωνίας. Εδώ να ρίξουμε έναν ακόμα μύθο. Δεν έχουμε φθηνά κινητά. Ας σταματήσει αυτή η παπάτζα. Έχουν ένα παράδειγμα οι νεοφιλελεύθεροι να αναφέρουν στις τηλεπικοινωνίες. Αγαπητοί νεοφιλελεύθεροι, πληρώνουμε τα πιο ακριβά κινητά στην Ευρώπη. Αυτό. Σας αρέσει, έχουμε τιμωρηθεί γι' αυτό, διότι έχουμε ολιγοπόλιο και διότι κανονίζουν τις τιμές και τις προσφορές ακόμα τις κανονίζουν από εκεί. Και το διαμορφώθηκαν τα τιμολόγια όσο έμενε ο ΤΕ απ' έξω. Όσο ο ΤΕ έμενε απ' έξω, διαμορφώθηκαν τα τιμολόγια και, την πελατεία τους, η τότε Πάναφων και. Πες το. Βόντα. Όχι Πάναφων, Τελεστέτ. Και Τελεστέτ, μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται. Το κλασικό μοντέλο είναι το εξής. Πριν πάμε στην ιδιωτικοποίηση, μα αφού διαλύσουμε σκόπιμα την εκάστοτε επιχείρηση. Η γη, η περιουσία, η έκταση γης, όπως είναι το αεροδρόμιο του Ελληνικού για παράδειγμα, το αφήνουμε εκεί πέρα να βγάζει βρούβες για να μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι τι ωραίο που θα είναι να γίνει πολυκατοικίες αν δεν έχει βρούβες. Λοιπόν, είτε ανεβάζουμε τα τιμολόγια. Βλέπετε. Ανεβάζουμε λοιπόν τα τιμολόγια, φτάνουμε σε ένα σημείο που ουσιαστικά εξασφαλίζει κέρδος όταν μπει ο ιδιώτης και εκεί είναι και το μεγάλο κόλπο. Κρατάει, λέει, τις υποδομές το κράτος. Το οποίο είναι. Λογικό. Τις υποδομές πρέπει να τις κρατάει το κράτος. Δεν μπορεί να του δώσει και τις υποδομές, δεν μπορεί να του δώσει και το backbone, ας πούμε, του ΟΤΕ. Έτσι. Mm-hmm. Τι κάνει όμως εκεί πέρα. Πληρώνεις εσύ. Έτσι. Έτσι. Την υποδομή που είναι και το μεγάλο το κόστος. Mm-hmm. Στον ΟΣΕ είναι το μεγάλο το κόστος. Είναι το. Πες το. Οι γραμμές. Οι γραμμές εμάς θα μείνουν να πουλήσουν τον. Βέβαια. Εμείς είναι... πάλι από την τσέπη μας θα τα δίνουμε. Είναι πάγιο. Και δεν θα φαίνεται. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Μα λέει ότι. Λέει το Ταϊπέδ. Ότι όσο μου μεταβίβασε εμένα την περιουσία, όσο τρέχει αυτό, εσύ θα πληρώνεις τα λειτουργικά. Προφανώς. Προφανώς. Βλέπεις λοιπόν ότι ακόμα και εταιρείες οι οποίες πρώτα απ' όλα δεν πουλάμε προβληματικές. Έτσι. Πουλάμε κερδοφόρες. Αλλά ακόμα και οι κερδοφόρες τι θα κάνουν. Αν ένα κομμάτι της κερδοφόρας επιχείρησης έχει παθητικό, το κρατάει το κράτος. Αυτό είναι κατά βάση υποδομές. Ναι. Και δίνει τη χρήση της υπηρεσίας στον ιδιώτη. Που είναι χαλαρός αέρας. Έχοντας του βάση της σύμβασης διασφαλίσει το κέρδος. Ο ιδιώτης ο οποίος έρχεται το κράτος και του λέει, δηλαδή τι κάνει, φίξαρε την τιμή. Φίξαρε την τιμή. Ναι. Ποια ελεύθερη, δεν υπάρχει καμία ελεύθερη οικονομία. Πάει ο άλλος με φιξαρισμένο τιμολόγιο και σου λέει πόσο είναι τόσο, πόσο θα μου πληρώσει με την υποδομή τόσο. Τι κέρδος θέλεις 10%. Ωραία, πάρ' το. Έτσι. Και παίζει από εκεί και πάνω. Έτσι. Και γίνεται το deal. Έτσι. Άρα ρίσκο μηδέν. Εδώ μάλιστα φτάνουμε και στο θέμα που δεν ξέρω επειδή έχει πέρασει να μπορούμε να το πιάσουμε καθόλου, το ΤΑΣΔΙΤ, που είναι μια κλασική περίπτωση του κράτους. Η σύμπραξη είναι δημοσίου ιδιωτικού. Με μηδέν. Να μπαίνεις με μηδέν κεφάλαιο ουσιαστικά και να παίρνεις τα πάντα από τράπεζες οι οποίες. Παίρνουν εγγυήσεις από το κράτος. Έτσι. Να μπαίνει το κράτος και να ξεκινάς να κερδίσεις από τη μέρα ένα. Έτσι. Τρελή business. Δεν υπάρχει τέτοια επένδυση. Τρελή business. Εγώ δεν ξέρω καμία επένδυση, παιδιά. Μαγαζάκι να ανοίξουμε στη γωνία. Πώς το λένε, και να πουλάει περιοδικά. Μέρα ένα δεν μπορεί να κάνει. Αυτό. Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως ο χρόνος έχει περάσει και για τη ΣΔΙΤ είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε, διότι η ΣΔΙΤ είναι και μια υπόθεση η οποία περνάει οριζόντια όλες αυτές τις καταστάσεις και είναι από μόνη της μια υπόθεση. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με την ανάλυση πολύ γρήγορα ενός συγκεκριμένου ερωτήματος. Ωραία. Να μην γίνουν όλα αυτά. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν πρέπει να το πει τα τελευταία 5 λεπτά. Να μου κάνει τη πολύ γρήγορα. Θα ξανάρθω μετά από 15 μέρες και θα συζητήσουμε. Πολύ γρήγορα. Γιατί λοιπόν, εγώ στο μυαλό μου σου λέω. Πάρα πολύ γρήγορα. Θα πω αυτό που έχω γράψει στο τέλος. Πρώτα απ' όλα, εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε για να δώσουμε λύση, διότι δεν είμαστε αρμόδιοι για να δώσουμε τις λύσεις αυτές. Όχι, αλλά. Να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Ένα, δύο. Το τι να μην μασίσει. Αυτό, αλλά με τον ένα τον άλλο τρόπο, εγώ σκέφτομαι το εξής. Ότι μπορεί να έχεις να κατακρίνεις χίλια πράγματα, αλλά. Σε αυτή σου την κατακραυγή,
Στο τέλος πρέπει να κάνεις μια πρόταση. Ωραία, λοιπόν. Σίγουρα τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα. Κανένας δεν επιθυμεί. Άλλος ένας μεγάλος μύθος λέει ότι θέλουμε, λέει, τα πράγματα να γυρίσουν εκεί που ήταν. Κανένας δεν επιθυμεί να γυρίσουν εκεί που ήταν, γιατί γνωρίζαμε πόσο σάπια ήταν. Mm-hmm. Έτσι, εκτός από αυτούς που εξυπηρετούνταν από τη σαπίλα αυτή. Οι οποίοι θα εξυπηρετούν και τώρα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, για μένα το πιο βασικό είναι να ανοίξει ο διάλογος, πρώτα απ' όλα να επανέλθει αυτό που είπαμε στην αρχή, το κοινωνικό συμβόλαιο. Η εκπροσώπηση βασίζεται, δυστυχώς δεν έχουμε σύστημα άμεσης δημοκρατίας, δυστυχώς δεν έχουμε σύστημα στο οποίο παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας, αλλά λέμε, έλα εδώ κύριε πολιτικό σύστημα, κάνε τη διαχείριση, διαχειρίσου και την ιδιοκτησία που ουσιαστικά είναι δικιά μου, το δημόσιο αυτό είναι εδώ, mm-hmm. το τέτοιο, διαχειρίσου και τις τύχες μου και τις δουλειές μου και την οικονομία μου. Πάρτε και κάτω. Okay, αυτό είναι. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ συμφωνίας μεταξύ της βάσης που ψηφίζει και επιλέγει τους διαχειριστές της και των διαχειριστών. Και για να γίνει αυτό, να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές, mm-hmm. και για να επαναπροσδιοριστεί, γιατί αυτό πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή, να επαναπροσδιορίσει το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο το σπάσανε αμέσως. Το 2010 αυτό έκανε ο κ. Παπανδρέου. Ένα πράγμα έκανε. Έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο. Όλα τα άλλα έρχονται και όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο και δεν είχε με κάτι άλλο να το αντικαταστήσει. Είχε στο μυαλό τι ήθελε, το ήξερε τι ήθελε, απλώς αυτό δεν είχε να κάνει σε τίποτα με το κοινωνικό συμβόλαιο. Mm-hmm. Δεν δοκίμασε το πολιτικό λοιπόν σύστημα να ανανεώσει το κοινωνικό συμβόλαιο, έστω και προς τα χείρω για τις κοινωνικές ομάδες. Ναι, ναι. Αλλά έστω να διαπραγματευτεί, θα σου κάνω. Ακριβώς. Μια παρένθεση θα σου κάνω. Οι συνταγματάρχες, mm-hmm. όταν έγινε η δικτατορία, ανέστειλαν κάποια άρθρα του συντάγματος. Αυτό δείχνει ότι το Σύνταγμα για αυτούς ήταν κάτι σημαντικό και ότι έπρεπε να το αναστείλουν για να δράσουν. Παρότι τους ελέγχει κανείς. Ναι, ναι, δεν είχε να τους ελέγξει κανείς. Εδώ δεν έχουμε ούτε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εδώ αυτό το καταργούμε. Αυτό. Αυτό για μένα είναι το μέγα τεράστιο παράδειγμα. Έτσι. Για να γίνει όμως λοιπόν αυτό, μια ανανέωση της αθέσης του κοινωνικού συμβολέου, έστω και προς τα χείρω, θα πρέπει να υπάρξει δημόσιος διάλογος. Και για να γίνει, να υπάρξει δημόσιος διάλογος, πρέπει οι όροι να είναι ξεκάθαροι, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται να είναι οι πραγματικές λέξεις και όχι άλλες λέξεις, όχι μεταρρύθμιση. Κύριε μου, αν θες να δεν πεις είναι λέξη, μεταρρύθμιση, θα με εξηγήσει γιατί είναι μεταρρύθμιση. Έτσι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά η οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι μεταρρύθμιση. Η επιστροφή στην εποχή του λίθου, αλλαγή είναι. Πας 10.000 χρόνια πίσω. Έτσι. Δεν θα την πεις μεταρρύθμιση. Όχι. Θα την πεις οπισθοδρόμηση, θα την πεις αλλαγή, θα την πεις κάτι. Ακριβώς. Μεταρρύθμιση δεν είναι. Το να διαλύσει εντελώς τις εργασιακές σχέσεις δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι απορρίθμιση. Υπάρχει λέξη. Έτσι. Υπάρχει λέξη. Υπάρχει λέξη. Απορρίθμιση. Ήταν ρυθμισμένη και τα απορρίθμισα. Δεν είναι πλέον ρυθμισμένη. Δεν είναι μεταρρύθμιση πάντως. Λοιπόν, να ξαναβρούν λοιπόν οι λέξεις την ουσία τους και να αρχίσουν να το συζητάμε. Εγώ για παράδειγμα μπορεί να έχω απόψεις και να λέω ότι για μένα το καλύτερο μοντέλο, έτσι όπως είμαστε, έτσι, γιατί έχω άλλες ιδεολογικές βάσεις ή άλλες, είναι τα μοντέλα της μεικτής κοινωνικής οικονομίας. Όπου ουσιαστικά θα πρέπει να βρει τρόπο να αποκεντρωθούν αυτά τα μεγαθύρια, έτσι, των κρατικών επιχειρήσεων, των κρατικών υποδομών, να δοθούν με τρόπο δημοκρατικό ουσιαστικά στις τοπικές κοινωνίες, mm-hmm. οι οποίες θα διαχειρίζονται επιπρόσθετα τους τοπικούς πόρους. Δηλαδή, αν η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή μπορούσε να κερδίσει με ένα διανεμμένο δίκτυο από διανεμημένο καλό δίκτυο από κάποιες τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα θέλανε να κάνουν έργα αεολικά πάρκα, θα θέλανε να βάλουν, ξέρω εγώ, να επενδύσουν πάνω στην ηλιακή ενέργεια, να δώσεις για αυτό το μεγάλο μύθο της πράσινης οικονομίας, μεγάλο τέτοιο εφεύρημα της πράσινης οικονομίας. Πρέπει να βρεις τρόπο λοιπόν να κάνεις τον πολίτη πραγματικά συμμέτοχο στην ίδια την παραγωγή, στην ίδια την, ακόμα και στην υποδομή, να αποκεντρώσεις αυτές τις διαδικασίες και να τις εκδημοκρατήσεις. Mm. Έτσι. Χρειάζεται ένα στοιχείο, δυστυχώς δεν το πιστεύω, δεν μ' αρέσει, αλλά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε λόγω της οικονομικής κρίσης χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός, έστω και σε αρχική φάση, δηλαδή να τα βάλεις όλα κάτω, όλα όμως κάτω, όλα, όλα, και να πεις πρώτα απ' όλα τι χρειάζεται να κάνω αυτή τη στιγμή που είμαι οικονομικά ανίσχυρος μέσα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, μπλα 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 μπλα, μπλα. Ναι, ναι. Πρέπει να θρέψω τον πληθυσμό μου. Την κοινωνία να την κάνω. Έτσι, να έχει πρέπει συνοχή να... το ελάχιστο. Η συνοχή κερδίζεται, να σου πω κάτι, η συνοχή τελικά ξεκινάει από το στομάχι.
Κακά τα ψέματα. Πάντα είναι οικονομία. Από πέρυσι τα λέγαμε αυτά. Έτσι, από πέρυσι. Αν δεν πονέσει το στομάχι, δεν γίνεται τίποτα. Όντως. Για αυτό, αυτό που λέγαμε, λίπος. Υπήρχε όντως λίπος. Έτσι, έτσι. Να κόψουν. Λοιπόν, πρέπει να θρέψει λοιπόν την ιστορική σου. Να θρέψει τον πληθυσμό σου. Και όταν λέω να θρέψει τον πληθυσμό σου, δεν εννοώ να βγάλει πατάτα για να φάνε όλοι. Εννοώ ότι ο γνώμονα σου, αυτό που λέγαμε πριν για τι 10. Οι 10 δεν είναι ο γνώμονα να είναι ευχαριστημένοι οι μέτοχοι. Είναι, έχει ρεύμα, εκείνο το κατσικοχώρι πάνω στο. Αυτό, ρεύμα. Αυτό. Η αποστολή είναι αυτή. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το δώσω ρεύμα. Μπορώ να το μεταφέρω. Να το μετακινήσω. Να μίζει στον κατσικοχώρι. Με έξοδά μου. Προφανώς. Που είναι. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτά είναι πολύ σοβιετικού τύπου. Αυτό είναι. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι πα και το τσακίζει, αλλά τέλος πάντων είναι μια. Αλλά ας μου το πούνε. Ας μου το πούνε. Μην μου πούνε ότι ο Μπαρουαμήτρος, ο οποίος είναι 100 χρόνων και μένει σε εκείνο το χωραφάκι, πάνω στο πράγμα πρέπει να πεθάνει. Όχι, όχι. Έτσι δεν το δέχομαι αυτό. Δεν είναι απάντηση. Αυτό. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τα πραγματικά ερωτήματα. Τα πραγματικά ερωτήματα λοιπόν, τι θέλουμε ως προς τις ανάγκες, να καλύψουν τις ανάγκες και από εκεί πρέπει να δούμε πώς καλύπτουν. Αλλά δεν ξεκινάμε από το τέλος. Ξεκινάμε από την αρχή. Δεν ξεκινάμε από το σκεπτικό ότι θα κάνω μια εξαγωγική οικονομία όταν θα γίνω ανταγωνιστικός με τους Κινέζους. Τε καλά. Γιατί έτσι το μοντέλο είναι. Άμα σε κρεμάσουν οι Κινέζοι, πήρε τους γενετικούς μοδένες. Με το, συγγνώμη, με τον Μπαγκλαντές. Ναι, αλλά σου λέω, πήρε τους γενετικούς μοδένες. Αμά σε κρεμάσουν οι Κινέζοι, όταν στηρίζει αυτούς, γιατί έχουν αυτό το μέγεθος, τέλειωσες. Η ουσία τελικά είναι να αναθεωρήσουμε πλήρως αυτές τις τακτικές, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες του νεοφιλελευθερισμού, όπως αυτές εκφράζουν μη εμπεριστατωμένες προτάσεις. Γιατί τελικά, όπως η ιστορία δείχνει, είναι μη εμπεριστατωμένες προτάσεις. Εντάξει. Ναι. Και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Να δημιουργήσουμε μια οικονομία που να είναι ένα υβρίδιο αλληλέγγυας και κρατικά ελεγχόμενης. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να μπουν οι κοινωνικές μορφές. Και όχι μόνο αυτό, και κοινωνικά ελεγχόμενης. Μα αυτό είναι η κοινωνική οικονομία. Η τεχνολογία. Δηλαδή, υπάρχει δημοκρατία. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα πράγμα, στο δικό μου το μυαλό πρέπει να βάλουμε ένα, πώς να πω, ένα στοιχείο που είναι η τεχνολογία. Mm. Η οικονομία μπορεί πια να είναι κοινωνικά ελεγχόμενη. Ναι, πανεύκολο. Εντάξει. Ακόμα γιατί συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ απλό να έχεις δημοψήφισμα κάθε μέρα. Όταν βάλεις τους όρους, οι οποίοι οι όροι θα είναι τέτοιοι που δεν θα επιτρέπουν στη δικτατορία της πλειοψηφίας, γιατί όλο αυτό θα είναι στημένο σε συγκεκριμένους όρους, έτσι ώστε να βγάζεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λέβαια. Όταν έχεις αυτούς τους όρους και μπορείς να τους κάνεις άμα κάνεις μια ομάδα μελέτης, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα σε projects τα οποία δεν είναι ούτε καν crowdfund. Δεν έχουν καν πάρει λεφτά, ούτε καν από το κοινό το ίδιο. Mm-hmm. Τα έχουν κάνει μόνοι τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να φτάσεις σε σημεία να αναπτύξεις οικονομία όπως η Ισλανδία ανέπτυξε σύνταγμα, να πας σε ένα βήμα πιο εκεί, να αναπτύξεις σύνταγμα, να αναπτύξεις οικονομία, να βάλει τις κοινωνικές ομάδες να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν την ευθύνη, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, εντάξει, και να προχωρήσουν σε ένα μέλλον το οποίο θα έχει ο καθένας με το δικό του τρόπο προσχεδιάσει και όχι ο χύψη, ο μέγα επιχειρηματίας, λόμπι, πολυεθνική, συσχετιζόμενος με την κυβέρνηση, μέτερος και τα σχετικά. Και τελικά εκεί είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που μαθαίνουμε πράγματα από αυτά που ψάχνουμε και τα λοιπά, να φτάσουμε κάποια στιγμή εμείς ή η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας, εκεί. Αυτό νομίζω. Το που είπες μια κουβέντα η οποία είναι να βρούμε τρόπο με αυτή να κλείσουμε αν θέλεις. Η υπευθυνότητα. Θα φέρω λίγο το αρχαίο παράδειγμα, το οποίο μπορεί να ενοχλήσει λίγο τους φίλους αναρχικούς τέλος πάντων, αλλά συμφωνώ με ένα σκεπτικό που έλεγε ότι θα πρέπει να περνάει διαχείριση του ίδιου του πολιτεύματος, αν θέλεις, από κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Υποχρεωτικά. Ναι. Διότι η ευθύνη που σου, όταν σου δίνεται αυτό το πράγμα, σου δίνεται, ουσιαστικά σου προσφέρει τη ευθύνη, γίνεσαι αυτόματα υπεύθυνος, γιατί πλέον δεν το δίνεις κάπου αλλού, είναι πάνω σου. Είναι πάνω σου. Και όταν έρθουν εκείνη τη στιγμή και σου πούνε, φιλέ, αυτή τη στιγμή διαχειρίζεσαι την τύχη 5 παιδιών. Αυτή είναι η δουλειά σου. 5 παιδιών.
Ναι, ναι. Εσύ μπορεί να, να ξένει του γεννητικού αδένε κάθε μέρα στο, μέχρι εκείνη τη στιγμή στο καφενείο, αλλά τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσει ότι αυτή η δουλειά δεν έχει κάτι άλλο για μια εβδομάδα. Ναι. Θα γίνει υπεύθυνο. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Θα δεις την ευθύνη μπροστά σου. Σε μεταχειρίζομαι σαν τον τύπο που κάτσε ρε παιδί μου στο καφενείο και έλα σε κάτι τέτοιο. Θα σου πει εγώ ρε μάλλον. Έλα μια τέσσερα με ψηφίσει. Έτσι. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Η λογική τη ανάθεση. Μπράβο. Η λογική τη ανάθεση είναι πολύ βολική. Είναι βολικό να κάθεσαι στο περιθώριο να κράζει και να μένει ω αυτό ο οποίο θα αναθέσει σε τρίτου να κάνουν τη δουλειά. Πολλές φορές θα το έχετε αντιμετωπίσει πολύ. Εγώ το ένιωσα πάρα πολύ πέρυσι που όλοι ερχόντουσαν στην πλατεία και μας έλεγαν. Με ακούτε πολλές φορές να το λέω αυτό το πράγμα, αλλά για μένα είναι σημείο αναφοράς. Μας έλεγαν: ναι, αλλάξτε τα, κάντε τα. Τι αλλάξτε τα, κάντε τα, ρε μαλάκα. Εσύ που είσαι. Εσένα η ευθύνη σου, η θέση σου σε όλο αυτό, ποια είναι. Τι έχεις να κάνεις γι' αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα με αυτό τώρα. Έχουμε μπροστά μας ένα μοναδικό πόλεμο. Ο πόλεμος είναι με το iPad. Για μένα είναι πόλεμος. Ναι, ναι, ναι. Είναι εχθρός. Εντάξει. Έχουμε ένα μοναδικό πόλεμο με τις ασυλλόγιστες ιδιωτικοποιήσεις. Έχουμε ένα μοναδικό πόλεμο με πολιτικούς οι οποίοι ελέω Θεού κυβερνούν. Και το δείχνουν κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Παρένθεση, ο Σαμαράς, όχι ο Σαμαράς, η κυβέρνηση τέλος πάντων, έκανε ένα τέτοιο σήμερα σε σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων, όπου είπε ότι θα είναι 6 μέρες και την Κυριακή, αλλά μετά τις 10 την Κυριακή, για να μπορούν οι πιστοί να παρακολουθούν την κυριακάτικη λειτουργία. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή όταν ζεις σε μια φονταμενταλιστική κοινωνία, όταν γίνεσαι τζιχάντ, πώς μπορείς να κατηγορηθείς? Πάρτε λίγο το ανάποδο. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο. Από όλα αυτά, τι έχουμε να κρατήσουμε σε δύο γραμμές? Έχουμε να κρατήσουμε ότι μπροστά μας, το είπες βασικά για μένα το κλείσιμο, μπροστά μας βρίσκεται ένα φάσμα μαζικής ιδιωτικοποίησης, μαζικής, όταν λέω, ξεπουλήματος όσο με ταχύτατες διαδικασίες σε ένα περιβάλλον παράνοιας, κοινωνικής παράνοιας. Δυστυχώς για μένα δεν υπάρχουν φραγμοί αυτή τη στιγμή, αναχώματα. Τα μόνα αναχώματα που υπάρχουν είναι κάποιες τοπικές κοινωνίες. Ελπίζω αυτές τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη μάχη που θα δώσουν πρώτα απ' όλα να βγουν κερδισμένες. Το βασικότερο όμως, να συνειδητοποιήσουν μέσα από αυτόν τον αγώνα αυτό που είπες πριν. Να τελειώνει ο μύθος της ανάθεσης. Να πάρουν τις τύχες οι άνθρωποι στα χέρια τους. Θα διορθωθούν τα πράγματα τη στιγμή που το κοινωνικό συμβόλαιο αυτό, εφόσον δεν αλλάξει το σύστημα, ξαναλέω, δεχόμαστε δηλαδή ότι το σύστημα θα παραμείνει το ίδιο στα θεμελιά του. Το κοινωνικό συμβόλαιο για να ξαναγίνει προϋποθέτει ότι ο κόσμος θα το διεκδικήσει ενεργητικά, έστω και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Έστω και σε επίπεδο της αποχέτευσης έξω από το σπίτι μου. Αλλά ενεργητικά, όχι παθητικά. Όχι έλα δήμαρχε να μου το φτιάξεις, όχι έλα επιχειρηματία να μου σκάψει την τρύπα. Θα το φτιάξω εγώ να δείξω την ανεπάρκειά σου. Ακριβώς. Θα κάνω την ελλακτική οικονομία. Δεν θέλω εδώ πέρα να μου διαλύσουν τα νερά στη Χαλκιδική. Θα σου κάνω εγώ την ελλακτική οικονομία και θα την επιβάλλω. Εγώ θα το κάνω. Θα σου κάψω πρώτα τα μηχανήματα για να σε εμποδίσω. Θα σε τσακίσω. Έτσι. Και μετά όμως θα προχωρήσω. Γιατί αν σταματήσουμε εκεί, αν σταματήσουμε δηλαδή στο απλώς να φρενάρουμε κάποια πράγματα, τελικά ούτε θα τα φρενάρουμε και δεν θα γίνει και τίποτα. Διεκδίκηση, ενεργητική διεκδίκηση. Αυτό. Και τελικά είναι, η ουσία είναι πια ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να πάρουμε την ευθύνη μας και να κηρύξουμε πόλεμο. Αυτό πιστεύω εγώ. Θα πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο σε όλες αυτούς τους κυρίους που λιμένονται τόσα χρόνια όλη αυτή την προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων, την καλή και την κακή, τη στραβή και την ανάποδη. Θα πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο σε όλους αυτούς τους κυρίους, σαν τον κύριο Βενιζέλο και σαν τον κύριο Κουβέλη και σαν τον κύριο Σαμαρά, που βγαίνουν και πουλάνε διακυβέρνηση χωρίς κανένα λόγο και χωρίς καμία υπόσταση. Θα πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν σαν κοράκια με τους εξωγενείς και εξωτερικού
συνεταίρους τους, όπως είναι ο κύριος Μπόμπολας, ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Βαρδινογιάννης και οι λοιποί οι κύριοι, που έχουν πάνω από 100 εταιρείες, 150 εταιρείες ο καθένας, όχι ο καθένας, συνδυασμένο όλοι μαζί και περιμένουν από στιγμή στη στιγμή πότε θα πάρουν το επόμενο πακέτο από το ίδιο το κράτος. Θα πρέπει να κάνουμε τα δικά μας πράγματα, θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε όλους αυτούς και θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα, να διαβάσουμε περισσότερο, να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει με όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μας αποκρύψουν μέσα από έντεχνες και περίτεχνες εγγραφές σε υπροϋπολογισμούς και σε FEC και σε πώς το λένε, νομοθετικές διατάξεις και τα λοιπά, και να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να είμαστε συνεχώς στις επάλξεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα πάρουμε ένα κομμάτι της κατάστασης ή όλη την κατάσταση στα χέρια μας και θα πάρουμε την ευθύνη αυτής της κατάστασης. Γιατί διαφορετικά είμαστε για τα κλάματα τα ίδια και καλά να πάθουμε και να μας βάζουν και στις βιτρίνες Hungry και Sick και ιστορίες και να καθόμαστε και να τα συζητάμε μέσα από τα μέσα τα οποία μας δίνουν, που ενώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για καλύτερους σκοπούς, καθόμαστε και τα χρησιμοποιούμε για να λέμε μπούρδες και χωρίς να έχουμε και καμία εγνώση για το πιο κάτω. Έτσι. Να την πάρουμε χαμπάρι όλη αυτή τη δουλειά. Εμείς στο Όμνια θα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Στο Bubble θα προσπαθεί να γίνεται αυτό. Όπου προσπαθεί μια ομάδα από όποια κάτω, αυτό θα προσπαθεί να κάνει, αυτό θα προσπαθεί να βγάζει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γαλαξιάρχη που ήταν εδώ μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ γαμάτη η κουβέντα μας. Δηλαδή νομίζω ότι αναλύσαμε πάρα πολλά πράγματα, και στο καλό τους και στο κακό τους, και στο χαβαλέ τους και στο σοβαρό τους. Θεωρώ ότι αυτές οι κουβέντες πρέπει να γίνονται πιο συχνά. Πρέπει να πείτε και σε άλλους να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να βλέπετε Όμνια, να ακούτε Bubble. Παιδιά, πώς να πω, εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση η οποία πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί είναι μια κατάσταση που είναι η μόνη που βγάζει πράγματα όπως δεν τα βγάζουν οι άλλοι. Σκεφτείτε το αυτό πολύ σοβαρά, εσείς οι 3, 4, 5 από όλους όσους ακούτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά ανθρώπων από πίσω. Σας το λέω από δική μου εμπειρία. Δεν σας το λέω για μπούρδα. Δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι χωρίς να παίρνουν φράγκο, χωρίς να επιδοτούνται από κανέναν, για να μπορέσουν να στήσουν και να βγάλουν πληροφορίες και να κάνουν έρευνες και να φτιάξουν πράγματα και να ενημερώσουν τον κόσμο. Να ενημερώσουν όπως ποτέ άλλοτε δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος ή όπως ποτέ άλλοτε κανείς δεν έχει προσπαθήσει να ενημερώσει τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήστε το πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να το ενισχύσετε. Έχουμε πόλεμο. Είναι δεδομένο. Και πρέπει να πάμε μπροστά. Και για να πάμε μπροστά πρέπει να μάθουμε. Το σύστημα με την υψηλότερη πληροφορία κερδίζει το σύστημα με την υψηλότερη ένταση. Μπορούμε να αλλάξουμε τους όρους. Αυτή τη στιγμή παίζουμε τις κουμπάρες. Βάζουμε κάθε φορά σε κάθε υποτιθέμενη επέτειο, μπούρδα, κατάσταση κτλ. Τους εαυτούς μας μπροστά. Βάζουμε μπροστά ένα θυμικό. Παίζουμε τις κουμπάρες με τους εκάστοτε μπάτσους, ματ, εισαγγελείς, δικηγόρους κτλ. Και αντί να πάμε στην ουσία της υπόθεσης που είναι η πληροφορία, η διάχυσή της, η επίγνωση, το ξύπνημα, παίζουμε τις κουμπάρες με τις μπουνιές. Δεν δουλεύει έτσι. Πρέπει να πάμε πιο μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ξαναευχαριστώ τον Γαλαξιάρχη. Θα είμαστε γενικά σε ένα συντονισμό. Είμαστε όλοι στο παιχνίδι. Θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα. Από την επόμενη και μετά θα δούμε τώρα, θα σας πω τι και πώς και τα λοιπά. Δρακός, το κήρυγμα είναι μέρος της φάσης. Sorry κιόλας, αλλά that's it. Take it or leave it. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα θα σας πω πότε ξαναξεκινάμε και τα λοιπά, γιατί έρχονται και όλες αυτές οι αντιπαθητικές καταστάσεις, οι καταναλωτικές και τα λοιπά, και απλά θα πάρουμε μάλλον μια ευκαιρία να ηρεμήσουμε λίγο. Να πω κι εγώ ένα πραγματάκι. Ναι, ό,τι θες, ό,τι για θες. Τα προγράμματα που είπες. Ενδεχομένως όσοι ακούνε την εκπομπή του RB News με έχουν χάσει τον τελευταίο καιρό, έχουμε κάποιες ανομαλίες.
Θα σταθεροποιηθεί μέσα στη βδομάδα και η δική μου εκπομπή αντίστοιχα στο Radio Bubble, θα το μάθετε και από εκεί πέρα. Θα ήθελα να τονώσουμε αυτή τη σχέση σε ό,τι αφορά ειδικά, αν θέλεις, ακόμα και το αντικείμενο αυτής της έρευνας. Το έχουμε κάνει ήδη με το θέμα των μεταλλίων, για το οποίο θα έχει συνέχεια. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, εμείς τουλάχιστον είμαστε, ξέρεις τώρα πως η ομάδα εκεί είναι... Τι λες τώρα, εδώ μιλάμε ότι θα κάνουμε μουτζαχεντίν. Μπράβο, ακριβώς. Θέλω να το προχωρήσουμε συνδυασμένα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τουλάχιστον ειδικά για τα μεταλλεία, μακάρι να είναι και ευρύτερο, αλλά τουλάχιστον ειδικά για τα μεταλλεία πρέπει να το προχωρήσουμε συντονισμένα. Όμνια εικόνα. Όλοι. Radio Bubble ήχος, σε παράλληλες εκπομπές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πείτε και στους άλλους. Δεν έχουμε κλειστό μυαλό με την έννοια ότι τα έχουμε λύσει όλα στο κεφάλι μας. Έχουμε μια ιδεολογική λύση. Καμία. Πασπαρτού βγαίνει και ξεκλειδώνουμε όλες τις πόρτες. Καμία. Είναι φανερό νομίζω αυτό το πράγμα. Να τα συζητήσουμε όλα, αλλά να μην δεχτούμε τους μονόδρομους τους οποίους μας επιβάλλουν. Κανένα μονόδρομο. Ανοιχτή για όλους, ανοιχτή για όλα και όσο περισσότερο κόσμο να συμμετέχει, να έρχεται αυτό. Να μιλάει εδώ. Έτσι. Από όλες τις πλευρές. Για να γίνει αυτός αυτό. Οριμαντιασμένος δημόσιος διάλογος. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ πολλές φορές έχω πει. Τώρα πάμε από τέτοιο σε τέτοιο, δεν μπορούμε να κλείσουμε κιόλα. Πολλές φορές έχω πει, θέλω να έρθει κάποιος εδώ να κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα, δηλαδή όπως είχαμε κάνει με τον 30 πέρυσι. Ναι, μπράβο. Απέξει, ξύλο ρε παιδί μου, στανάκι. Ναι, έλα να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Έλα να μιλήσουμε. Έτσι. Γιατί εγώ ξαναλέω, είχαμε μια κουβέντα χθες με κάποιον ο οποίος τέλος πάντων μου λέει αυτή η ανάπτυξη και τέτοια. Και δεν θες την ανάπτυξη, ας πούμε, και επειδή αντιτίθεσαι στα μεταλλεία κτλ. Λέω, όχι, ναι, δεν θέλω αυτή την ανάπτυξη. Δεν θέλω αυτό το ευρώ με αυτό το μοτίβο. Θέλω, αν είναι να έχουμε ευρώ, θα πρέπει να το έχουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με συγκεκριμένες θεσμικές λειτουργίες, με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι προσχεδιασμένα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι θα είναι πάνω από τα λεφτά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βάζει τους ανθρώπους πάνω από τα λεφτά και το δείχνει εμπράκτος. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εγώ είμαι και Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ και όλη Βεντούζα. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να πάει να γαμηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ και τα πάντα όλα. Συγγνώμη κιόλας και συγγνώμη και για τα γαλλικά μου, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Δεν θέλω. Πραγματικά δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά κάποιος άλλος να κάνει ρουλ τις ζωές μας χωρίς να τις έχει βάλει προτεραιότητα. Να μας αφήσει να τις βάλουμε μόνοι μας. Ας πάρει τα νομίσματά του και ας τα κάνει ό,τι θέλει. Ας πάρει τις οικονομικές του αναπτύξεις όπως τις νομίζει και ας τις κάνει ό,τι θέλει. Ας πάρει τις ιδιωτικοποιήσεις του και ας τις κάνει ό,τι θέλει. Ας πάρει τις εταιρείες του και ας τις κάνει ό,τι θέλει. Να μας αφήσει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε τους ανθρώπους πάνω από τα λεφτά. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και οι άνθρωποι πάνω από τα λεφτά είναι μικρά πράγματα. Είναι η φύση πάνω από τα λεφτά, είναι η φύση πάνω από τους ανθρώπους, είναι η αρμονία μεταξύ φύσης ανθρώπων και συγκατοίκηση σε αυτό το ρημάδι πλανήτη. Και όταν αυτό κάποια στιγμή το καταλάβουμε, τότε πιθανόν να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά. Θα ξαναπάω να κάνω ένα κλείσιμο. Ήταν το ύποπτο Μούση με τον Γαλαξιάρχη, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ, στο Omnia TV. Σε μια εκπομπή για τις αποκρατικοποιήσεις, η οποία όμως είχε και πάρα πολλές προεκτάσεις, γιατί οι αποκρατικοποιήσεις δεν μπορούσαν να είναι ένα μικρό θέμα και δεν μπορούν ποτέ να είναι ένα μικρό θέμα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν εδώ. Να έχετε μια καταπληκτική εβδομάδα. Βοήθειά μας. Η νέα σχολική χρονιά άρχισε. Θα την αφήσεις να ξεκινήσει με κενά?
Αν λείψετε, θα εκλείψει. Futurepool. Μια ιδέα αλληλεγγύης που στηρίζεται και σε σένα για να γίνει πράξη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Η νέα σχολική χρονιά άρχισε. Θα την αφήσεις να ξεκινήσει με κενά. Αν λείψετε, θα εκλείψει. Futurepool. Μια ιδέα αλληλεγγύης που στηρίζεται και σε σένα για να γίνει πράξη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. In 1974, Portugal was freed from a 48-year dictatorship. It was the car. In 1974, Portugal was freed from a 48-year dictatorship. It was the Carnation Revolution. Since then, we have gone from an illiteracy rate of 33% to an average equal to the European Union's. We reduced the infant mortality rate from 55.5 per thousand children to 3.1. One of the lowest in Europe. We increased compulsory schooling by 50%, eradicated the slums, and went from an average life expectancy of 67.1 to 79.5 years. We did this in less than a generation and without a Marshall Plan. But yes, it's true, we have not done everything well. Sometimes we wasted money on unnecessary things. We have one of the best car fleets in Europe, of which 41.3% is German. We installed one of the largest electric car supply networks in Europe, supplied by a German company. But we are still waiting for Germany to sell us the electric cars. We spent billions of euros on two state-of-the-art submarines, German submarines. And in 2004, to accommodate the European Football Championship, we invested 675 million euros in stadiums, mostly built by construction consortia that included German companies. And every year, trade between the two countries results in a profit of 3 billion euros for Germany. Nevertheless, in the last year and a half, we cut salaries, pensions, social benefits, public bodies, and Christmas and holiday bonuses in health, education, and social security. We raised the prices of public services, the retirement age, and the taxes applied on income, consumption, capital, public transport, homes, and everything that moves. And we beat two records for the biggest spending cuts and the highest increase in taxes in the history of our democracy. But still, it seems that some people think that we do not make enough of an effort, that we do not work enough, and that we do not pay taxes, that we're always partying. Let us be clear. We work 38.9 hours a week, more than the Germans. The Portuguese work until the age of 67, much more than the Germans. But the Germans should know that we work hard. Just look at any one of the 150,000